Αυτή είναι η ώρα που πρέπει να μπαίνουμε, αγάπη. Μία και πέντε. Ναι. Θες να έχει συμβεί και πότε φάστα χρονικά. Ευνηδιάστηκα και δεν είμαι έτοιμη. Περίμενε, πρέπει να ανοίξω εγώ πράγματα. Πόσα λεπτά θέλεις? 10. 10 λεπτά είναι πάρα πολλά. Έχεις 1,5 λεπτό. Περίμενε, στέρια έχουμε εδώ πέρα να γίνουν πράγματα. Τι νομίζεις? Τι γίνεται, όλα καλά? Είναι εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Πόσα έχουμε σήμερα? Τελευταία μέρα της εβδομάδας, Παρασκευή 26 Ιουλίου. Ρε εσύ, στο πόσο είναι αυτό το air condition? Στο μείον 15 καλά είναι. Καλά είναι. Πω, παιδιά μας, παθάνετε εδώ μέσα. Μπορείς να το κλείσεις για 10 λεπτά. Καλά, στην πορεία εννοείται πως θα κλείσει. Στο διάλειμμα τον μήνα. Καλά, καλά. Εννοείται πως θα κλείσει στην πορεία. Αλλά τέλος πάντων. Στέρια, τι γίνεται? Γίνεται ένας χαμός. Χαμός γιατί γίνεται? Πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Πες ότι έχουμε πολλά θέματα, ρε εσύ, ανοιχτά και τέτοια. Άσε μας, ρε εσύ, αγάπη. Μάτα, ρε Στέρια. Γίνεται ένας χαμός, παιδί. Τι? Εδώ, διαρκεία σε ανέργους. Ανακοίνωση. Ναι. Λεπτομέρειες. Δύο φιλικά αύριο. Πρωινή προπόνηση με διπλό γκολ από γκολκίπερ, ό,τι θες. Εσίτη. Μιλάει στο ΠΑΟΚ 24. Θα τον ακούσουμε και στην πορεία. Έρχεται άλλη μια συνέντευξη στο ΠΑΟΚ 24 σε λίγη ώρα. Τι άλλο θες? Που όπως ταιριάξει αυτό το ύφος, πραγματικά. Μίλα, ρε φίλε, πες ό,τι θες. Τι θες να πεις, έλα, πες το. Έλα. Τι θες, τι δεν σ' αρέσει? Θες να σχολιάσεις Άρη? Τίποτα, αφού σε... Έχεις ανοιχτό όλα από το Άρη, τι? Γιατί? Όχι, η προηγούμενη, το κλείνω. Το κλείνω. Είχαν ένα κάτι θεματάκια χθες εκεί. Κάτι διαδικαστικά. Είχε λέει πολύ κόσμο και έπεφτε το ίντερνετ. Συμβαίνουν αυτά. Αν έχει 25.000 κόσμο σε ένα γήπεδο. Εμείς τι θα πούμε? Λογικό είναι. Άρα εμείς όλη τη σεζόν θα είμαστε χωρίς ίντερνετ, να το ξέρουμε από τώρα. 23.000 έχω ακούσει, 24 και πλέον, 25. Τίποτα. Η αλήθεια φαίνεται μέσα από το drone. Το υπτάμενο drone που πέταξε πάνω από το κλάδι τη Βικελίτσια το βράδυ. Ναι. Ωραία πράγματα έγιναν και εκεί, τέλος πάντων. Θα τα πάρουμε όλα από την αρχή στην πορεία. Θα μιλήσουμε και με την Ολλανδία, ναι, και με Ελένη και με Σταύρο, που συνεχίζουν να περνάνε δύσκολα από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί συνεχίζει η θερμοκρασία εκεί να είναι. Εντάξει, παγιώθηκε η κατάσταση. Ευτυχώς. Τι παγιώθηκε, χθες είχαμε 39 βαθμούς. Άστο. Αδικίνα. Δεν ξέρω, φίλε, τι θα γίνει αύριο. 4 η ώρα ειδικά. Δηλαδή δική τους 3. Ναι. 3 η ώρα εκεί θα είναι δύσκολα. Εντάξει, δεν θα πάνε και στα χωράφια. Δεν με ενδιαφέρει για το Σταύρο και την Ελένη, για την ομάδα λέω. Ρε, που θα παίζει. Το Σταύρο και η Ελένη, οκ, okay, θα κάθονται, δεν θα κάνουν κάτι. Το θέμα είναι οι άλλοι που θα παίζουν. Μια χαρά θα παίξουν τα παιδιά μας. Όχι, η ομάδα είναι δύσκολα. Μια χαρά θα είναι. Καντουρίχ, θες ανέβαζε story με θλιμμένες φατσούλες και έλεγε ότι δεν το πιστεύω. Για τη ζέστη. Να το πιστέψει. Βέβαια, παίξουν... Καντουρίχ από το Μαρόκο, δηλαδή. Στο Μαρόκο, έχει θέμα ο Καντουρίνη. Είναι... Θερμοκρασία σταθερά στους 20 βαθμούς, αεράκι πάντα στο Μαρόκο. Ναι, ναι, ναι. Ιδηλιακό. Συνήθισε. Ιδηλιακό. Στη... Προσφέρεται. Ναι, και το κοκοφαίνεται η ζέστη στο... στην Ολλανδία. Εντάξει, είναι δύσκολες συνθήκες, αλλά τελειώνει ευτυχώς αυτό το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Επιστρέφει η ομάδα του μαρτύριου, θα λέγαμε. Εντάξει, κοίτα. Αλλιώς είναι να περιμένεις ότι θα πας εκεί και θα έχεις 22, 23, 24 βαθμούς. Και αλλιώς είναι να πας και να καταλήξεις να φτάσεις 40. Είναι λίγο, σου αλλάζει λίγο το πρόγραμμα. Αλλά θα πρέπει να ζήσουν με αυτό, δεν μπορούν να κάνουν κάτι προφανώς. Πέρα από την πλάκα, μήπως θα πρέπει η ομάδα να ξαναδεί λίγο το θέμα της προετοιμασίας, γιατί και πέρσι είχε πολύ ζέστη. Ναι. Δεν είχε 40, είχε 35, 36. Και φέτος η κατάσταση ακόμα χειρότερη. Δεν λέω να προσλάβει ειδικό μετεωρολόγο. Ναι, εντάξει, για να δει πρόβλημα το καλοκαίρι, τι καιρό θα κάνει. Αλλά επειδή φαίνεται να παγιώνεται αυτή η κατάσταση και στην κεντρική Ευρώπη, μήπως θα πρέπει ο ΠΑΟΚ λίγο να αλλάξει τη βάση του, να πάει, ας πούμε, σε κάποιο βουνό της Αυστρίας. Ναι. Πόσο να πεις, αν έβρισκες σε υψόμετρο, η θερμοκρασία δεν είναι 40 βαθμοί. Ναι, θα είναι 28-30. Γιατί η Ολλανδία με τις βροχές κάθε μισή ώρα, με τη θερμοκρασία στους 25, άντε 26 βαθμούς το μεσημέρι και το βράδυ 20. Τα δύο τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ δεν βρίσκει αυτές τις συνθήκες. Δεν μου λες τη φωτογραφία του Σταύρου με τον Εσίτη, πώς τη βλέπεις? Μια χαρά. Αποτελεί θέμα συζήτησης από χθες. Ένας φίλος είπε ότι δεν μπορείς να ξεχωρίσεις ποιο είναι το τάγκ. Εσύ, ναι, πώς τη βλέπεις, για δέστε λίγο. Όχι, μια χαρά φωτογραφία. Πες λίγο, ΠΑΟΚ 24, πρώτο εδώ πέρα, συνέντευξη. Επαγγελματίας ο Σταύρος. Ρε εσύ, πραγματικά πώς το κατάλαβες ότι το σκέφτηκε? Γιατί εγώ προσπαθούσα να καταλάβω πώς έχει συμβεί αυτό το πράγμα τώρα. Και μετά συνειδητοποίησα ότι είναι από μπροστά. Ναι, είναι μπροστά. Γιατί γι' αυτό φαίνεται είναι έτσι. Είναι δύο βήματα πίσω ο Εσίτη. Είμαι σίγουρη ότι ο Σταύρος το υπολόγισε. Δεν το κάνει τυχαία αυτό.
Και εμείς που είμαστε φωτογραφία, φαίνεται ο Σταύρος. Όχι. Λίγο ψηλότερος. Όχι, ρε, το μαλλί είναι. Όχι, το μαλλί είναι. Ναι. Όχι, όχι, εντάξει, φαίνεται. Αλλά και εσύ τι είναι και λίγο σκυμμένος. Δεν τον λες δηλαδή και ίσιο. Καμπουριάζει λίγο, ναι. Ναι, ενώ ο Σταύρος είναι. Μια χαρά είναι ο Σταύρος. Και μια μητούλα μπορεί να κάνει από μια κάτω. Μια χαρά είναι και ο Εσίτη. Από ό,τι είδα το παράδειγμα του Σταύρου, ακολούθησαν και άλλοι συνάδελφοι. Τους άρεσε. Ναι. Δεν πρόσεξα άλλες φωτογραφίες, την αλήθεια. Μια χαρά είναι. Στέργιο, εντάξει. Εμείς αν ήμασταν, εγώ πιστεύω θα ανέβει σε κάνα βουναλάκι. Εγώ σου είπα, αν ήσουν εσύ, θα έπρεπε να συνάζει στο κέντρο, να είναι ο Εσίτη στην, στην πίσω αιστεία. Στην πίσω αιστεία. Και να κάναμε ένα τέτοιο καλλιτεχνικό πλάνο. Όχι, ρε, θα κάναμε μοντάζ. Αυτό το δουλεύουμε πολύ τελευταία, το δουλέψουμε κι εμείς. Σιγά. Δύσκολο είναι. Εντάξει, αγαπητέ, δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει, μπορεί να το ρίξει. Άλλοι βγαίνουν φωτογραφίες με τον Βράγκοβιτ. Σωστό και αυτό. Έχουμε, έχουμε βγει και με τον Χατσερίδη. Και με τον Χατσερίδη, ναι. Εντάξει. Άλλο όρθιο χιλιόμετρο κι αυτό. Εν τω μεταξύ, υπάρχει κουβέντα τώρα για τον Εσίτη για το ύψος. Γιατί λέει, άλλο λέει η μία μέτρηση και άλλο λέει, ας πούμε, κάποια άλλη στο σελίδα. Και προσπαθούν να καταλάβουν λίγο πόσο ύψος έχει. Ναι. Πού καταλήγουμε? Στο 1,88-89. Ναι, αυτό το ξέραμε, αλλά είναι ακριβή τα στοιχεία. Και μετά το συγκρίνουμε με το Βαρέλα. Και βγαίνει, λέει, ότι είναι ίση. Αν είναι με το Βαρέλα ίδιο, τότε είναι, είναι πιο κάτω. 1,83. Ναι, δηλαδή. Ο Εσίτη. Δεν ξέρω στέλνει. Δεν νομίζω να είναι. Δεν ξέρω στέλνει. Δεν μπορώ να σα απαντήσω με σιγουριά, δεν τον έχω δει ακόμα από κοντά. Την επόμενη εβδομάδα να πούμε θα το έχουμε να από τον, να το μετρήσουν σήμερα. Σταύρος, με αυτά που κάνει, να δεν πρόκειται να το μετρήσει νορμάλ ποτέ. Σε ένα ντουβάρι εκεί στο προπονητικό. Ναι. Να σημαντέψουν τον τοίχο, να πάρουν μια μεζούρα για να λυθεί το μυστήριο. Ακπομ, τον είδε στο βίντεο. Όχι. Αμάρεστε, Στέργιο, δηλαδή. Περίμενε να μιλήσω από τι. Δεν το είδα, τι να σου πω. Καλά, δεν εξηγώ. Δεν θα κάτσω να σου εξηγήσω τώρα. Με ρωτάς αν είδε το βίντεο, δεν είδε το βίντεο. Ισοπεδώνει αυτό που θέλω να πω. Τε ισοπαίδωσε, ρε φίλε, πέρασε. Δεν μπορώ να. Τι. Μου απευθύνει μια ερώτηση. Τελείωσε. Είδε το βίντεο το κουμπί. Δεν ολοκλήρωσα καν. Άστο, Στέργιο, εντάξει, άστο. Δεν πειράζει, αγάπη. Θα ζήσουμε και χωρίς το βίντεο του. Πες κάτι άλλο. Του ακπομ. Λοιπόν, είπαμε. Διπλό σήμερα στην προπόνηση το πρωί. Θα ακούσουμε σε λίγα λεπτά. Μετά. Τις δηλώσεις. Σε λίγα λεπτά, λοιπόν. Ναι, ρε Στέργιο, έλα. Τις δηλώσεις του Εσίτη στο ΠΑΟΚ 24. Θα μιλήσουμε με την Ελένη Πούντου, θα μιλήσουμε και με τον Σταύρο Κόλκα. Θα σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα και θα δούμε τι ακριβώς γίνεται γύρω από την ομάδα. Αυτό που σας είπε και νωρίτερα η αγάπη, έχουν βγει οι λεπτομέρειες για τα 1000 εισιτήρια διαρκείας σε ανέργους. Η γνωστή διαδικασία βασικά είναι. Ναι, πρέπει πάλι να δώσετε τα στοιχεία σας. Υπάρχουν λεπτομέρειες ανατριχιαστικές, δηλαδή βήμα προς βήμα, ναι, και στο ΠΑΟΚ 24 φυσικά και στο site της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μέχρι τις 30 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, στις 7 θα είναι ανοιχτή η διαδικασία για υποβολή των αιτήσεων. Και μετά η κλήρωση από τον ΠΑΟΚ. Το σύστημα ανοίγει την Δευτέρα στις 9 το πρωί και κλείνει την Τρίτη που μας έρχεται στις 7 το απόγευμα. Εντάξει, 1000 εισιτήρια διαρκεία στη θύρα 7. Πρέπει ασφαλώς να έχετε κάρτα ανεργίας. Δεν πρέπει να έχετε άλλο εισιτήριο διαρκείας στην κατοχή σας, γιατί αυτομάτως δεν θα μπείτε στην διαδικασία. Οπότε ψαχτείτε, δηλαδή αν είναι το εισιτήριο για τον αδερφό σας ο οποίος είναι άνεργος, να κάνει την αίτηση ο αδερφός σας, όχι εσείς που έχετε διαρκείας, παράδειγμα. Τέλος πάντων, θα σου θυμίσουμε και τις επόμενες μέρες. Ξαναλέω πάντως, Δευτέρα 9 το πρωί ανοίγει η διαδικασία, Τρίτη στις 7 η ώρα κλείνει και οι δικαιούχοι, οι τυχεροί, θα ενημερωθούν με email και με SMS από την ΠΑΕΠΑΟΚ ότι κέρδισαν ένα από τα 1000 εισιτήρια για τη θύρα 7. Από εκεί και πέρα, σήμερα ο Πέδρο Ενρίκη έμεινε πάλι εκτός το πρωί. Έκανε θεραπεία. Το απόγευμα αναμένεται να υποβληθεί σε κάποια τεστ για να δουν αν θα μπορέσει να παίξει σε ένα από τα δύο αυριανά φιλικά. Κανονικά ατομικό πάλι τα δικά του προγράμματα, Βιερίνια και Μαουρίσιο. Και ο Βέρμπλουμ το δικό του πρόγραμμα με διάφορες ασκήσεις και αυτός για να δοκιμάσει έτσι τα ωριά του, μπαίνοντας σιγά σιγά στο κανονικό πρόγραμμα, σε κομμάτια σε πρώτη φάση και μετά και σε όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει πολύ ωραία ανάλυση από το repress.gr για τον Άντερσον Εσίτη. Όλα τα στοιχεία του παιχνιδιού του, ποια είναι τα ατού του, ποιες είναι οι αδυναμίες του, πώς κινείται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με βίντεο και σχόλια.
είτε μπαίνετε απευθείας στο repress.gr, είτε μπείτε στο ΠΑΟΚ 24, υπάρχει σχετικό link. Κατά κοινή ομολογία, όσο περνάει ο καιρός, τόσο το team του Repress μας δίνει ακόμα καλύτερα και πιο κατοπιστικά βίντεο. Μπείτε, ξαναλέω, είτε στο Repress είτε στο ΠΑΟΚ 24 και θα διαπιστώσετε ότι όντως θα μάθετε αρκετά πράγματα για το πώς κινείται στον αγωνιστικό χώρο ο Άντερσον Εσίτη και τι θα πρέπει να περιμένουμε από αυτόν και τη φετινή χρονιά και γενικότερα τα επόμενα 4 χρόνια, αν με το καλό ο Εσίτη εξατλήσει το συμβόλαιό του, κάτι που θα σημαίνει αγάπη, ότι κάνει καλά τη δουλειά του. Αυτά δηλαδή μέχρι το 2023 σημαίνει ότι θα έχει προσφέρει αυτά που περιμένουν στον ΠΑΟΚ να προσφέρει. Μάλλον θα πάρουμε και μια εικόνα αύριο από τον Νιγηριανό. Θα μας πει ο Σταύρος και η Ελένη τι ενδεκάδες περιμένουμε, σε ποιο παιχνίδι, ποιο θα είναι το καλό τεστ για τους βασικούς, ποιο θα είναι για τους αναπληρωματικούς, για να ξέρουμε και τι να περιμένουμε αύριο το απόγευμα. Το ωραίο γεμάτο απόγευμα με δύο φιλικά. Ναι, 4 και 8. Και τα δύο από το ΠΑΟΚ TV. Λογικά δηλαδή μία ομάδα θα παίζει και η άλλη ομάδα ταξιδεύει για το δεύτερο φιλικό. Ναι. Επειδή θα είναι χωρισμένη. Και μετά προπονητής θα μπει σε ένα αυτοκίνητο και θα κάνει αγώνα δρόμου. Ναι, αυτό αν είναι. Αν και η απόσταση δεν είναι μεγάλη. Ναι. Πόσο είχε πει ο Σταύρος, 60 χιλιόμετρα. Δεν θυμάμαι χιλιόμετρα. Νομίζω θα κάπου στα 60. Το είχαμε υπολογίσει γύρω στο 50 λεπτό. 50 λεπτό. Εντάξει, το έχει. Το έχει, εντάξει. Εντάξει, κάπως γίνεται. 8 ώρα το δεύτερο μάτς και 8 παρατέρα το να είσαι. Όχι, ρε βλέ. Θα έχει βγει δεκάδα και ο προπονητής δεν θα είναι. Θα κάνει το ζέσταμα ο Αμπέλ Φερέιρα στους παίκτες. Έχει γυμναστές, έχει συνεργάτες. Πες θα τελειώσει 4-6 ώρα πες από το άλλο, 6 και να φύγει από το γήπεδο. Μια χαρά, εντάξει. Γύρω σε 7. Μια χαρά. 7 και να είναι στο δεύτερο. Και με τόση ζέστη δεν νομίζω να κάνουν και τόσο πολύ ζέσταμα καμιά ώρα. Ναι. Μπορεί να βγουν στο γήπεδο 8 παρα 10 και να μπουν να αγωνιστούν. Ο Σταύρος λέει να τον πάρουμε στα κοντά. Να τον καλέσουμε, λες, τώρα. Το βγάλουμε. Κάνε μια συνεννόηση. Αν έχει ελεύθερο το μισάωρο μετά τον διάλειμμα τον και μισή, για να πράξουμε αναλόγως. Για περίμενε λίγο, περίμενε. Έχουμε πολλά. Για πες ένα από αυτά. Τι άλλο θες να πούμε? Όχι. Ένα από αυτά τα πολλά. Γίνει τη συνεννόηση τώρα για να δούμε αν θα βγάλουμε το Σταύρο. Μάλιστα. Πρέπει να δούμε κάτι έχουν αυτοί μετά τώρα, καμιά συνέντευξη πάλι. Mm-hmm. Λογικά. Τον έχουμε τώρα. Τον έχουμε το Σταύρο. Σταύρο, τι γίνεται? Τι κάνετε, παιδιά? Γιατί έτσι βιαστικό σήμερα? Έχεις δουλειά? Γιατί αυτή τη στιγμή αλλάζουμε ξενοδοχείο και οι άλλοι που μένουν όλοι μαζί θα πάνε να αφήσουν τα πράγματα πρώτοι και θα δουν πάλι μετά και θα κάνουν κανένα μισάωρο σήμερα. Ναι. Πώς να περάσει ευχάριστα το μισάωρο? Ωραία, ωραία. Α, γι' αυτό. 100% γι' αυτό. Σταύρο, εγώ λέω να βγω εκτός να τα πείτε οι δυο σας. Από χθες νομίζω ότι οι σχέσεις μας έχουν χαλάσει εντελώς. Δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε πλέον. Παρετήσε? Όχι. Α. Απλά δεν θα έχουμε επαφές μαζί. Τι γίνεται, αυτό είναι μεταφετικό. Εκτός αν σταματήσεις να κάνεις σχόλιο σε ό,τι φωτογραφία ανεβάζω. Που σε γράφω γοργόνα, που θέλω να καθιερώσω αυτό το προσωνύμιο. Και τα εικονίδια τα συγκεκριμένα, Ωραίο, δεν είναι? Όχι. Έλα ρε αγάπη που δεν είναι ωραίο. Εσύ, Σταύρο, στήθηκες μπροστά από τον Εσίτη για να βγεις πιο ψηλός. Άλλο αυτό, αυθόρμητα έγινε. Αυθόρμητα έγινε. Είναι αυτοματισμοί. Και απορεί ο κόσμος πώς βγήκατε έτσι. Σταύρο, να σου πω κάτι. Όχι απο... για να το σοβαρέψουμε. Δεν καταλαβαίνει η αγάπη ότι αποκλείται να βγει κερδισμένη σε έναν πόλεμο μαζί σου για πάρα πολλούς λόγους. Ο κόσμος εμένα στηρίζει, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Ο κόσμος με στηρίζει στη μάχη. Ο κόσμος θα σε ξεχάσει σε κάποια φάση. Ο κόσμος παίρνει θέση, να ξέρεις. Επαφείται, Σταύρο, η αγάπη στην καλοσύνη σου. Στην καλοσύνη σου. Χωρίς να βάζεις στο μυαλό της τι μπορεί να συμβεί αν σου γυρίσει το μυαλό. Ναι, δεν μπορεί να καταλάβει. Και θα σε παρακαλάει μετά η ίδια να τη λες γοργόνα και όπως θέλεις. Μετά. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ. Στην καλοσύνη σου, είπε ρε φίλε. Ούτε ο ίδιος ο Σταύρος δεν το λέει. Έλα. Ο
Πάμε παρακάτω, παιδιά. Λοιπόν, για τον Πάουκ είμαστε εδώ. Για τον Πάουκ, φυσικά είμαστε τον Πάουκ. Τον Άρη πώς τον είδες? Δεν είδες Μοντσέζε. Δεν είδες Άρη εκεί στην Ξενιτιά? Όχι, όχι. Δεν πειράζει, δεν έχασες. Δεν το δείχνει. Δεν έχασες και κάτι. Δεν το δείχνει. Δεν το δείξει κανένα κανάλι Ολλανδικό? Mm-mm. Γιατί ήταν το σημαντικότερο μάτς της ημέρας, νομίζω. Όχι. Το Άρης Λεμεσός, μάλιστα. Άρα δεν έχουμε να σχολιάσουμε κάτι. Πώς πήγε? Δεν πήγε. Κοίταξε, οι άλλοι, αν έχουν την εικόνα αυτή και στην έδρα τους, δεν μπορούν να αποκριθούν. Καλά, εντάξει. Φαβορί είναι ο Άρης, εννοείται. Αν είχαν την εικόνα αυτή καθαρά για να πάρουν το 0, για να έχουν πιο πολλές ελπίδες στη ρεβάνς και όντως είναι μια ομάδα που μπορεί να δει να... Κοίτα, επειδή μίλησα με έναν από άλλο μεσού, μου είπε ότι ξεκουράσαν τον Χατζαριάν για να είναι φρέσκος στο επόμενο παιχνίδι. Ναι. Ότι είχαν πιο αμυντικούς προσανατολισμούς και με τον Χατζαριάν θα ξεκινήσουν την επόμενη. Ο καλύτερος παίχτης είναι. Ναι. Τι? Όχι, ναι. Καλός παίχτης. Καλός παίχτης. Εντάξει, γενικότερα ο Άρης έκανε φάσεις. Okay. Ο Ιντέγια ακόμα δεν. Ο Ντιγκινή ήταν καλός. Γενικότερα, ξαναλέω, αν οι δύο ομάδες παρουσιαστούν έτσι, ο Άρης δεν θα έχει θέμα, φαντάζομαι. Θα σκοράρει ο Άρης εκεί, θα σκοράρει. Ναι. Και δεν γίνεται φάει δύο, θα περάσει ο Άρης. Καλό ήταν, γιατί... Και μετά και με τη Μόλ δεν είναι στα μέτρα του. Μια χαρά ήταν για την πόλη μας, μαζεύτηκε 25.000 κόσμος στο Δικαιλίδης, όπως λένε. Μια χαρά. Έγινε καμιά ανακατασκευή όσο έλειπα. Σταύρο, έπεσε και το ίντερνετ, λένε, επειδή είχε τόσο κόσμο. Ούτε τηλέφωνο μπορούσαν να πάρουν. Το WiFi. Τα πάντα, τα πάντα έπεσαν. Ούτε τηλέφωνα δεν έπαιρναν, λένε. Ο πιο μετριοπαθής λέει 24.000 και πλέον. Καλό είναι αυτό για την πόλη. Χάρηκε ο κόσμος ποδόσφαιρο, εντάξει. Ούτε τα μάτια τους δεν γυρνούσαν. Εγώ είδα και την καρέκλα να πέφτουν. Όχι, όχι, ιδέα σου ήταν, δεν υπάρχει αυτό. Δεν έγινε ποτέ. Εδώ ο συνάδελφος. Μου στείλανε φωτογραφία. Είναι ψεύτικο. Ο συνάδελφος το αρνείται. Εδώ στον όμιλο. Τι το αρνείται, εγώ έχω φωτογραφία. Όχι, όχι, είναι πειραγμένη, δεν είναι αληθινή. Δηλαδή τι κάνεις, κάποιος και πήρε τις καρέκλες για να πέσουνε? Δεν συνέβη ποτέ. Άντε, το πιο κορυφαίστικο μοντάζ στην ιστορία του μοντάζ θα είναι αυτό. Ζηλεύετε τώρα και τα σοου. Εγώ εμπιστεύω μόνο τον Βασίλη Φερβερίδη που πετάει, τον υπτάμενο. Ο πτάμενος Βασίλης Φερβερίδης πάλι έβγαλε εκπληκτική φωτογραφία χθες. Άλλαξε το μπίνες, πήγε πιο ψηλά. Άλλαξε και η γωνία που γεννάρει πλευρά. Μια χαρά ήταν όλα. Και ο κόσμος και η φιέστα στην αρχή φαντασμαγωρική. Αυτό είδα την πρόβα, πολύ ωραία. Πολύ ωραία πρόβα. Ούτε στη make-up σε εξωβάλτα δεν είχε διαφορετικά. Και εκεί που είδαμε τον ISMC. Ναι. Ρε φίλε, σκεφτόμουν εχθές, εντάξει, φέραμε στο μυαλό μας το Roxy. Ναι. Και έφαγα 10 λεπτά να σκεφτώ πώς λεγόταν το μαγαζί που είπες τώρα. Το make-up. Make-up. Και δεν το θυμόμουν. Εντάξει, δουλέψετε. Έχω πέσει σουδωμένος και στην πισίνα της make-up. Η χρήσιμη πληροφορία. Στην τηλεοπτική ας προβάλλω. Σε άθλια κατάσταση, ναι. Ναι, ωραία. Αγάπη, έχεις πάει. Το Roxy ήταν το πιο in. Το Roxy ήταν το πιο in. Το άλλο ήταν το After, εντάξει. Με μπίφι, με... Μετά τις 3-4 το make-up, εντάξει. Τον αφρό, τα φιλιά μου, το Χρυσάκι, εκεί το Fitness Together, εκεί στην τέτοια. Πώς το λένε. Στο Πανόραμα, φέρνει εκεί. Ωραία. Ωραία περνούσαμε, φίλε. Ωραία. Τέλος πάντων, αρκετά με τους επίσημους διασκεδαστές μας. Mm-hmm. Ναι. Πάμε στα δικά μας. Εγώ πραγματικά χθες μετά το διάλογο με τον Χρήστο που είπε ότι ποδοσφαιρικά είμαστε στο ίδιο επίπεδο με τον Άρη, δεν ξέρω να μιλάω. Με αργενό για το επόμενο 1,5 χρόνο. Εντάξει. Mm-hmm. Το έχεις ξαναπεί, Σταύρο, δεν μπορείς να το τηρήσεις. Μόνο για δουλειά μιλάω. Δεν μιλάω ξανά για μπάλα μαζί. Ναι. Ας πιστεύει ότι θέλει, ας κάνει ότι θέλει, δεν μπορώ να μιλήσω. Εντάξει. Ας το αφήσουμε λίγο το πράγμα. Δεν χρειάζεται. Ωραία. Δηλαδή είναι... Η ζωή είναι μικρή, είναι ωραία. Δεν είναι ανάγκη τώρα να οξύνουμε τα πνεύματα χωρίς λόγο. Δεν έχει κανένας λόγος το συμβεί αυτό. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας. Ωραία. Συνεχίζουμε τον καύσωνα εδώ. Για να καταλάβετε ότι κάθομαι στη σκιά και βράζω. Εντάξει. Ναι. Λίγο καλύτερα από χθες. Χθες έφτασε 41 βαθμούς Κελσίου. Και θα πρέπει σιγά σιγά να αναρωτηθούμε αν πρέπει ή δεν πρέπει να έχει το ΠΑΟΚ στο Ολλανδία προετοιμασία. Αυτό έλεγα λίγο πριν. Α, έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι το Ρέκιαβικ είναι μια σίγουρη λύση. Mm-hmm. Πόσο να κάνει. Μπες ρε αγάπη λίγο εκεί στο... Πόσο έχει το Ρέκιαβικ τώρα? Για να δούμε τι θα πρέπει. Λίγο. Ναι.
Το πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση είναι με ποιους θα παίζουμε φιλικά. Με την Κουόπιο, την Ίντερ Τούρκου και ξέρω εγώ την Ελφίνγκη. 13 βαθμούς έχει. 13. Μια χαρά. Άσχημα. Δεν θα έχουμε φιλικό. Αν θα πρέπει να οργανωθούμε 4-5 ομάδες, θα πάμε όλοι μαζί. Ναι. Κοίταξε, είναι λίγο δύσκολο ταξίδι στο Ρέικιαβικ. Θα μπορούσαμε να πάμε Σταύρο στα βουνά της Αυστρίας. Βρήκε ώρα να χαλάσω αναπτύρες. Το καταλάβαμε. Πίστεψέ μας, το έχουμε καταλάβει. Είναι σαν να είμαστε εκεί, αλλά δεν είμαστε. Τέλος πάντων, δεν είναι σωστό το κάπνισμα. Όχι, όχι. Το έχουμε ξαναπεί, αλλά δεν αλλάζει κάτι. Και δεν είναι μαγιά, να πούμε. Δεν είναι μαγιά. Και δεν είναι μαγιά. Όχι. Ίσα-ίσα, δεν μπακουνηθούμε τώρα με τη ζέστη. Αν δεν καπνίζαμε, θα είχαμε μια ελπίδα. Το άνθρωπο. Ένα αέριο, αλλά... Άναψτο το... Έλα, ήμαρτο. Δεν κατάφερε. Κάλλη αργά παρά ποτέ. Με πέτρα το ανάβεις, ρε φίλε, σε παρακαλώ τώρα. Λοιπόν. Εγώ αυτούς που αγοράζεις 5 μαζί από το παουξάκι που τα φέρνει. Ναι. Αφού τα ανάψαμε, να συνεχίσουμε. Σε αυτό, Σταύρο, ναι, για να το κλείσουμε, συμφωνούμε. Επειδή και πέρσι ήταν οι καιρικές συνθήκες όχι τόσο ακραίες, αλλά δεν ήταν ιδανικές. Μήπως θα πρέπει... Από τον Μπερέτα, το 12 και μετά, υπάρχει πάντα ένα διάστημα που κάνει πολύ ζέστη. Απλά φέτος είναι... Στον Μπερέτα ήταν όλη η προετοιμασία ζέστη. Στη Γερμανία, έξω από το Φρανκφούρτη, στο Μπρούκενάου. Ναι. Μετά δουλεύσαμε με Ολλανδία. Με δόνη καλά ήταν, είχε βροχές και την επόμενη χρονιά πάλι είχε βροχές. Ναι, αλλά κάνει και 4-5 μέρες πολύ. Θα κάνει ρε φίλε, εντάξει, θα κάνει, αλλά να μην κάνει 20 από τις 22. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Εδώ τώρα είναι οι τελευταίες 5-6 που είναι και αυτές που πρέπει να φορτσάρεις λίγο και δεν μπορείς. Ναι. Και αν συνυπολογίσουμε ότι και στο πρώτο διάστημα τέλος πάντων ο Φερέιρα ψαχνόταν με το τι έχει στα χέρια του. Στο δεύτερο διάστημα, μόλις πήγε να δουλέψει κάποια πράγματα σε μεγαλύτερες εντάσεις, βγήκε η ζέστη. Τι να πεις από τους παίκτες στους 38 βαθμούς που είχε, ξέρω εγώ, 7 η ώρα να κάνουν. Πώς θα το κάνουν. Ναι. Θα το παλέψουν, αλλά πώς. Όπως το παλέψανε και με την άντρα στο φιλικό που είχε την συνθήκη. Όπως πιθανότατα θα το παλέψουν και στα φιλικά που γίνονται αύριο. Ναι. Ας το αλλά όσο και να, ναι, όσο και να είναι. Ας το δύο πάω να δει του χρόνου να είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Ναι, τέλος πάντων. Είναι λίγο ιδιόμορφη η κατάσταση. Μάλλον θα πρέπει να πάω να επιλέξει Αυστρία. Αλλά και εκεί δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει ζέστη. Πόσο έχει Αυστρία, αγάπη. Άντε, ας το ψάξουμε γι' αυτό. Αυστρία στις πόλεις θα έχει 7-8 βαθμούς παραπάνω από ό,τι θα έχει στα βουνά. Αλλά και στα βουνά δεν μπορείς να κάνεις προετοιμασία σε μεγάλο ψέματι. Δεν είναι σωστό. Κοίταξε. 30. Και αυτό είναι μια... 30. Ναι. 30 βγαίνει. Στο Ζέφελτ έχει... Άρα μια χαρά έχει... Στο Ζέφελτ έχει 23. Ναι, αυτό. Μια χαρά. Στο Ζέφελτ πρέπει να πάμε λοιπόν. Ναι. Και ομάδες θα βρούμε και μια χαρά θα είναι. Αν και με τον Ολυμπιακό αγκαλιά θα είμαστε. Απλώς μια χαρά. Χρειάζεται λίγο... Στον προγραμματισμό λίγο πιο γρήγορα γιατί έχει μεγάλη ζήτηση το Ζέφελτ. Δεν ξέρεις. Ναι, σωστό. Δεν ξέρεις τι ημερομηνία. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Πάμε στα άλλα. Επειδή είπες για τα φιλικά, τι να περιμένουμε Σταύρο αύριο στο ένα φιλικό και τι στο άλλο, υπάρχει πλάνο. 90 λεπτά θα πάρουν οι παίκτες, αυτό ξέρουμε σίγουρα. Mm-hmm. Δύο ομάδες με κάποιες αλλαγές. Οι βασικοί νομίζω θα πάνε με τη Σιτάλτ, οι αντιπρογραμματικοί θα πάνε με την Αυταβούα. Ναι. Δεν νομίζω να δούμε μικτές. Ναι. Όχι, εδώ που φτάσαμε. Εδώ που φτάσαμε, ναι. Η τελευταία παιχνίδια του ΠΑΟΚ, ναι. Ναι. Εσύ τι θα δούμε. Νομίζω... Νομίζω εσύ τι θα δούμε με βασικούς. Ναι, αυτό. Το θέμα είναι πού θα τον δούμε, αλλά νομίζω προς τα εκεί. Είπε και αυτός γιατί... ότι είναι καλά. Όχι, δεν έκανε, μπορείς να είσαι κανονικά. Από προσφυγικό ρυθμό. Προσφυγικό ρυθμό θέλει και τίποτα περισσότερο. Αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Εγώ νομίζω με τον Καντουρί ταιριάζει. Δηλαδή ο ένας πολύ πιο δημιουργικός καθαρό οχτάρι, ο άλλος πολύ πιο κόφτης καθαρό εξάρι. Επειδή είχαμε και κάποια σχόλια στο Διπρές που ανεβάσαμε την ανάλυση. Παιδιά δεν πήρε τον Ντουρέ ο ΠΑΟΚ. Για τον Ντουρέ στα 25 του. Ωραία. Πήρε τον ετήσι ένα καθαρό εξάρι που δημιουργικά δεν είναι κάτι το top. Είναι top σε επίπεδο αθλητικό, είναι top σε επίπεδο δύναμης.
Είναι top σε τοποθέτηση εξαριού που πρέπει να βρίσκεται. Έχει δυνάμεις. Αυτό είναι το παιχνίδι του. Δεν είναι να αλλάξει παιχνίδι, να βρει την 50 την παλιά ή να παίξει κάθε τα πάντα, το επιχειρεί που και που. Αλλά δεν είναι και το ατού του. Ωραία. Ο Εσίτ είναι ένας παίκτης ο οποίος κόβει δίνει. Εντάξει. Αυτό είναι το κομμάτι του παιχνιδιού του. Πολύ καλή δρομική ταχύτητα, πολύ μέτρια ταχύτητα σε κοντινές αποστάσεις. Δηλαδή το κορμί αυτό είναι λογικό να μην μπορεί να αντιδράσει πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, αλλά για το σωματότυπό του είναι ικανοποιητική τηρουμένων των αναλογιών. Έτσι δεν είναι? Ικανοποιητική είναι η δρομική του. Ναι. Οι άλλοι, εκεί που πρέπει να παίξει στους χώρους, είναι ένα θεματάκι. Δεν είναι αυτό το κορμί εύκολο να το διαχειριστείς. Ναι, να το χειριστείς. Ωραία. Αν είχε και κοντινή ταχύτητα γρήγορη και αυτά τα στοιχεία τα υπόλοιπα, θα έπαιζε στην Παρίσι Σεν-Ζερμέν αυτή τη στιγμή. Έτσι είναι, ναι. Εντάξει. Αυτή είναι η κατάσταση. Θα δούμε πώς ακολουθήσει με την ομάδα. Σε πρώτη φάση ψυχολογικά είναι καλά. Φαίνεται δηλαδή ότι του αρέσει το περιβάλλον. Μπήκε και γρήγορα και είπε και το τραγουδάκι στο καραόκι, ξέρεις τι κάνανε. Τι? Με χώρες. Eurovision. Κριτική επιτροπή και τέτοια. Δύο ώρες τώρα. Εντάξει, έχει γίνει κλάμα. Ναι. Καντουρί και έπεσε πάνω σε αυτό εσύ. Και έδωσε ο Καντουρί. Άλλες στήσαν την επιτροπή, δεν μπορούσαν να κερδίσουν οι δικοί μας, οι Έλληνες. Καλά, με το τραγούδι που επέλεξαν δύσκολα ήταν. Οι Έλληνες ήταν πολύ λίγοι, Σταύρο. Ναι, 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 τίποτα, τίποτα. Καταφέρασε με μανιά το Γουβαλάντι και τον γιατρό, τον Παγκόσμια Κριτική Επιτροπή να χάσουν. Από αυτά που έχουμε δει, εγώ θα ψήφιζα Εσίτη με κλειστά μάτια. Εσίτη και Καντουρί, αυτοί οι δύο ήταν. Ναι, μεταξύ των δύο και πάλι νομίζω Εσίτη ήταν καλύτερος. Ναι, τέλος πάντων. Εντάξει. Μην του δώσουμε και βράδυ με το που ήρθε. Να μας καβαλήσει. Ίσως και γι' αυτό, μπράβο, μπράβο, ναι, ωραία. Σωστό, ναι. Σωστό. Ωραίο σκηνικό, δεν συμβαίνει κάθε μέρα, γιατί είχα βάλει κάθε μέρα, απλά ήταν για αποφόρτηση ό,τι έπρεπε και για να ενταχθεί και ο Εσίτη μπαμ μπαμ στην ομάδα, γιατί εγώ είχα δει τη Γάνδη, πολύ τουπέ και πολύ κεντροευρωπαϊκή λογική. Αυτές οι ομάδες δεν έχουν αποδεκτεί τα δικά μας, είναι άλλο πράγμα. Γι' αυτό και όταν είχαμε συναντήσει τον Εσίτη δεν ήταν και ομιλητικός, δεν ήταν χαμογελαστός, εδώ είδαμε έναν άλλον παίκτη. Χαμογελαστό, ευδιάθετο. Έτοιμο να προπονηθεί, με παρέες κατευθείαν, δηλαδή άλλα αποδυτήρια, εντελώς συνάντησης από αυτά που είχε. Τώρα από εκεί και πέρα θα τον δούμε και αυτόν, όπως θα δούμε και τα άλλα παιδιά, την υγεία τους να έχουν όλοι, αυτό είναι το σημαντικό, και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Σήμερα στην προπόνηση πάλι περισσότερο χαβαλέ είχε με διπλό με την υποκοφυλάκη στο Σαμπά και τον Πέλκα. Ο Πέλκας ο οποίος παρά την έλλειψη ύψους έκανε δύο τεράστιες αποκρούσεις. Μπράβο. Και η ομάδα του κέρδισε. Νομίζω ότι σιγά σιγά από κεφαλή προπόνηση δεν θα έχει. Για να πάνε αύριο στα 90 λεπτά, λίγο φρέσκοι να πούμε όλοι, και να μπορέσουν να παίξουν σωστά. Ναι. Κυριακή η ομάδα επιστρέφει, όπως όλοι μας. Δευτέρα λογικά θα κερδίσει και από τρίτη ξανά, ίσως και τρίτη, θα δούμε. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ένα λεπτό θα του δώσει. Και τρίτη ξανά. Ξεκινάει η ομάδα ουσιαστικά την προετοιμασία για τα παιχνίδια με τον Άγιαξ. Άρα την Δευτέρα σε περιμένουμε εδώ να μας κάνεις αναλύσεις αυτά. Δύο ώρες. Να μην σου πω, δεν θα έρθουμε εγώ για αγάπη την Δευτέρα. Έχεις πολλά να πεις. Να αναλύσεις μάλλον. Δύσκολα αυτό γιατί σε ποια φάση είμαστε στη ναι, ζωή μας. Ναι. Λίγο δύσκολα είσαι. Μπορώ να πω ότι έχεις άδικο, όχι. Δεν μπορώ να το πω. Όχι. Δεν μπορώ. Ξέρεις, είμαι δίκαιος. Μήνα το σταυράκι. Ναι. Ναι, μία θα μας πάει. Ναι. Και δεν έχει πάρει άδεια ο Σταυράκης. Ακόμα. Κάποιοι πήγαν στην παραλία. Δεν τα θυμόμαστε αυτά. Τι, γελάσατε. Η αγάπη γελάσατε. Με ένα σαρδόνιο γέλιο μάλλον, θα το έλεγα. Ναι, η γολγόνα. Είπε, δεν έχω πάρει άδεια. Ναι, οκ. Δεν έχω πάρει άδεια, πήρα άδεια. Όχι, όχι, όχι. Πήρα άδεια, αγάπη. Όχι, εννοείται. Έχω πάει στην παραλία και δεν το θυμάμαι. Δεν είναι εντάξει τώρα. Ήσουν εδώ γύρω. Σταύρο, για να σας αφήσουμε, στα υπόλοιπα μεταγραφικά κινείται τίποτα ή πλέον
έχουν πέσει οι ρυθμοί και είμαστε πιο... Όχι, όχι, δεν έχουν πέσει καθόλου ρυθμοί, γιατί πάω κανένα ζητάει στο μπακ. Mm-hmm. Έχει κάποιες περιπτώσεις top, θεωρώ εξαιρετικά καλές, είναι και το κονητρά μου ανοιχτό. Ναι. Νομίζω ότι αν είχε ο ΠΑΟΚ χειρότερες επιλογές από αυτές που έχει, ο Κουεντρέο θα έκλεινε. Αλλά αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει 2-3 περιπτώσεις πάρα πολύ δυνατές. Πάρα πολύ δυνατές. Ειδικά η μία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και ηλικιακά και σε χαρακτηριστικά και. Μακάρι να κάτσει αυτή. Είναι και αυτή που θέλει προπονητής. Ναι. Θα δούμε. Και δεν έχει θέση ξένου. Ναι, αυτό όντως. Ναι. Τώρα γιατί πλέον είναι. Θέσεις ξένου, λίγο έχουμε μπερδευτεί. Γιατί ναι, παίρνουμε κάτω από 22, αλλά 5 παίζουν. Ναι, πάλι πρέπει να μένουν εκτός δηλαδή. 55, ναι. Αυτό όντως είναι. Αυτή είναι η κατάσταση, παιδιά, με τα γραφικά. Περιμένουμε και από εξελίξεις άμεσα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Σταύρο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Bye. Καλή συνέχεια. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάω 24 στο Λίμπερο 107,4. Τι θα ακούσουμε, αγάπη, τώρα? Θα ακούσουμε Anderson City. Στο Σταύρο Κόλκα και σε όλους τους απεσταλμένους του ΠΑΟΚ 24. Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε. Είπε πολύ ωραία πράγματα. Καλωσορίσουμε. Πώς είναι το πρώτο 24ωρο? Έζησε πολλά, έκανε προπονήσεις, τραγούδησε, είδε την ομάδα. Τι σκέφτεται? First of all, welcome. How was your first 24 hours here in PAOK? Yeah. You met the team, you take first training sessions. How is the feeling? Sing a song? Okay. I sing a song because I feel I'm in the team already. Because coming here was a great joy for me. And when I came here, the players really accepted me very well. And I'm very, very happy to be here. And I want to give my best. One more question, Anderson. Are you ready to destroy everyone in the Greek league? Yeah, I'm ready to dominate. Perfect. Okay. Στη δική σας ερώτηση, για το τραγούδι είπα ότι ξεκίνησα να τραγουδάω γιατί αισθάνθηκα από την πρώτη στιγμή ότι είμαι μέρος της ομάδας. Οι παίχτες με αποδέχτηκαν πάρα πολύ καλά. Τους γνώρισα όλους, το κλίμα είναι εξαιρετικό. Μπήκα και στην προπόνηση, όλα είναι καλά προς το παρόν. Και στην ερώτηση που το έκανε ο Τσούμπα σχετικά με το αν είναι έτοιμος να δείρει τους πάντες στο ελληνικό πρωτάθλημα, απάντησε ότι είναι έτοιμος να κυριαρχήσει. Έχει αντίληψη ότι το όνομά του ακούγεται στην Ελλάδα από ένα φιλικό που είχε δώσει ο ΠΑΟΚ με τη Γάνδη πριν 2 χρόνια. Το έχει αντιληφθεί αυτό? Do you know the fact about that your name here in Greece is in the news yes. From this friendly game yes. 3 years before? Yeah, I know. I didn't know that they were interested in me until January. But after the game I played against them in Holland, that was 3 years ago. I received a lot of message on my Instagram. And also I have videos on YouTube, so I'm a guy that normally like to watch my games. So I saw a lot of comments down, come to PAOK, just after the day of the game. So when they called me and told me that they're interested in me, I just said to my agent that it would be a club I want to play for. Πέρα από το ενδιαφέρον που υπήρξε το Γενάρη για αυτόν από τον ΠΑΟΚ, είχε λάβει αγάπη και σχόλια από το φιλικό που είχε παιχθεί πριν από 3 χρόνια σε προετοιμασία στην Ολλανδία. Ήταν τεράστια αγάπη και τα μηνύματα που έλαβε από τους οπαδούς, από εκεί που στα βίντεο του δεν είχε σχεδόν καθόλου σχόλια στο YouTube, ξαφνικά γέμισαν με φίλους του ΠΑΟΚ από τα στιγμιότυπα εκείνη του φιλικού. Έλα στον ΠΑΟΚ. Και αυτό τον έκανε να, με το που άκουσε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον ΠΑΟΚ, είπε στον ατζέντη ότι OK, θέλω να έρθω εδώ, γιατί είχε λάβει όλη αυτή την αγάπη από τους φιλάθλους ήδη. Στην παρούσα φάση είναι σημαντικό ότι δεν υστέρησε φυσική κατάσταση, μια που έκανε full προετοιμασία με τη Γάνδη, και αν θεωρεί ότι είναι έτοιμος να βοηθήσει τα μάτς με τον Άγιαξ, αν το κρίνει ο προπονητής. How much important is the fact that you are in the good physical condition, you are in the pre-season with Genit, yes. And if you feel ready to help the during the games against Ajax, if coach yeah, chooses follow you. Me, yes. Yeah, I already did 1 month of pre-season with my team, but in the last couple of days, because of the transfer, I didn't train for like 2 days. So now I'm trying to get the rhythm back,
Generally, I did a lot, and if the coach call on me for Ajax, I'll be ready to give my best. Εκτός από τις δύο τελευταίες μέρες λόγω της μεταγραφής του που έμεινε εκτός προπονήσεων, όλο τον προηγούμενο μήνα δούλευε κανονικά και είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Το μόνο που του λείπει είναι λίγος ρυθμός, τον οποίο ανακτά σιγά σιγά με τις προπονήσεις που ξεκίνησε εδώ. Θεωρεί ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση και ότι αν τον επιλέξει ο προπονητής θα κάνει τα πάντα για να βοηθήσει την ομάδα στα δύσκολα παιχνίδια που έρχονται. Εδώ συνάντησε τον Μάριο Μπλάνκο που νομίζω ήταν μαζί και στην Εστορίλ. Αρκετοί Πορτογάλοι έχει παίξει το πρωτάθλημα. Αισθάνεται κάπως οικία το περιβάλλον. You met here Mario Branco, yes. Which who you know from the past, the common past in Estoril. Yes. You find here also Chuba, who is from Nigeria. From Nigeria. Yes. Is this any helpful for you to adapt more fast? It's good. That's why I said when I came here, immediately I felt at home. Because a lot of Brazilians are here also, and I speak not so fluent Portuguese, but I understand, I speak a little bit. So it was as if I was back in Portugal again, because I know the coach is from Portugal also. So I also understand a little bit the types of training. So my adaptation is going well. And to be faster also. Σίγουρα το περιβάλλον από εδώ, όπως σας είπα και στην αρχή, ήταν πολύ, πολύ οικείο. Μπήκα κατευθείαν, δεν χρειάστηκε κάτι παραπάνω. Το παρελθόν μου στην Πορτογαλία με βοηθάει να γνωρίζω λίγα πορτογαλικά, δεν είναι πολύ καλά γιατί έλειπα κάποια χρόνια, αλλά μιλάω αρκετά, καταλαβαίνω πολύ καλά. Και όπως είδα, υπάρχουν πολλοί Βραζιλιάνοι εδώ που ξέρω τη γλώσσα τους έστω και λίγο. Είναι ο προπονητής Πορτογάλος, οπότε αυτό με βοηθάει πάρα πολύ. Πάει πάρα πολύ γρήγορα η προσαρμογή μου και πάρα πολύ θετικά. Ο Τσούμπα ρώτησε αν θα καταστρέψει το παιχνίδι των αντιπάλων. Ο ίδιος πώς θα παρουσιάζει τον εαυτό του. Τσούμπα asks you if you are going to destroy our opponents. How you can present your game, your style in the pitch. Naturally, that's my game. My game is just to take the ball and make the good pass as soon as possible for my team to be able to attack. So I'm naturally strong. So that's the talent God gave to me. So that's what I used to play. Για συνήθως το παιχνίδι μου, αυτό που κάνω στο γήπεδο, είναι να καταστρέφω ουσιαστικά το παιχνίδι του αντιπάλου, να παίρνω την μπάλα και να τη δίνω στους παίκτες μου γρήγορα ώστε να υπάρξει ανάπτυξη. Έχω μια φυσική σωματική δύναμη από την οποία μου χάρισε απλόχερο Θεός, οπότε αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό μου γνώρισμα και αυτό είναι που βγάζω στο γήπεδο για να βοηθήσω την ομάδα μου. Okay. Thank you very much. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Άντερσον Εσίτη στη συνέντευξη του στο Σταύρο Κόλκα, στην Ελένη Μπούντου και στους υπόλοιπους απεσταλμένους στην Ολλανδία. Και παρέμβασε Τσούμπα Ακπόμ. Ναι. Πήγε εκεί με το κινητό του, έκανε την ερώτησή του και έφυγε. Ωραίος και ο Τσούμπα, ωραίος και Εσίτη, καλό το κλίμα στην ομάδα. Τα τελευταία χρόνια πολύ σημαντικό για ένα νέο ποδοσφαιριστή να μπαίνει σε ένα νέο εργασιακό περιβάλλον και να μην αντιμετωπίζει το παραμικρό πρόβλημα. Γιατί η αγάπη, το ξέρουμε, το ξέρετε όλοι, δεν είναι το ίδιο πράγμα σε όλες τις ομάδες. Δεν είναι το ίδιο κλίμα καλό σε όλες τις ομάδες του κόσμου. Υπάρχουν πολλά αποδυτήρια που είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν λέω ότι είναι τόσο πολύ δύσκολα, αλλά δεν σε κάνουν με το καλημέρα να νιώθεις άνετα. Τουλάχιστον στην αποδυτήρια του ΠΑΟΚ τελευταία χρόνια είναι το τελευταίο που έχει να σκεφτεί κάποιος νέος ποδοσφαιριστής, πώς θα μπει στο κλίμα της ομάδας, πώς θα είναι η σχέση του με τους ποδοσφαιριστές. Στο κομμάτι αυτό ο ΠΑΟΚ τα πάει άριστα και γι' αυτό έχουν ευθύνη οι παλιότεροι ποδοσφαιριστές. Πραγματικά ούτε κάποιο τουπέ έχουν, ούτε ιδιοτροπίες. Και γι' αυτό το λόγο είναι ένα σύν όταν έρχεται ένας νέος ποδοσφαιριστής, όπως είναι τώρα ο Εσίτη. Λοιπόν, έχουμε ένα σημαντικό ματς αύριο, αγάπη. Τελικό Super Cup Ολλανδίας μεταξύ Άγιαξ και Αϊτχόφεν. Μπορεί να μας απασχολούσε μόνο στοιχηματικά εάν η τύχη δεν γυρνούσε την πλάτηση στον ΠΑΟΚ στην κλήρωση του Champions League. Από τη στιγμή λοιπόν που είναι και ο Άγιαξ και παίζει και στην έδρα του και είναι επίσημο παιχνίδι και δεν θα κάνει δοκιμές ο προπονητής του, νομίζω είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία, η καλύτερη ίσως και για τον Αμπέλ Φερέιρα και για τους ποδοσφαιριστές ενδεχομένως και για εμάς, αν και οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ θα παίζουν ποδόσφαιρο εκείνη την ώρα, και για τον κόσμο να δει λίγο τον νέο Άγιαξ μετά την φυγή των De Jong και De Ligt. Το παιχνίδι γίνεται στο γήπεδο του Άγιαξ, στο Johan Cruyff Arena. Το έπαθλο είναι το Super Cup
ή Johan Cruyff Cup όπως λέγεται τα τελευταία χρόνια προς τιμήν του μεγάλου υπτάμενου Ολλανδού. Γενικότερα ο Άγιαξ φαίνεται πως θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Αυτό προκύπτει. Σε αντίθεση με την Αϊντχόβεν, η οποία έχει τη ρεβάνση με τη Βασιλεία στην Ελβετία, οπότε μπορεί να κάνει ο Φαν Μπόμελ κάποιες αλλαγές. Από ό,τι φαίνεται, ο προπονητής του Άγιαξ δεν θα κάνει πολλές αλλαγές. Είναι ερωτηματικό ο Ζίγεκ, ο οποίος επέστρεψε από τραυματισμό. Είναι καλά, αλλά στην Ολλανδία λένε πως δύσκολα θα πάρει θέση βασικού. Υπάρχει ένα θέμα με τον Ονανά, οπότε μάλλον θα είναι κάτω τα δοκάρια ο Βαρέλα. Η ενδεκάδα του Άγιαξ που περιμένουμε και περιμένουν και οι Ολλανδοί είναι Βαρέλα, Ντεστ, Μπλίντ, Σούρς, Φέλτμαν, Σένε, Έτιγχ, Πρόμες, ντεμπούτο επίσημο για τον επιθετικό, τον Πρόμες, Φάντεμπεκ, Τάντιτς και Ντόλμπεργκ. Αυτή θα είναι η ενδεκάδα, η πιθανή ενδεκάδα του Άγιαξ στο αυριανό παιχνίδι με την Αϊντχόβεν. Ξαναλέω, θα γίνει στο Johan Cruyff Arena. 11 φορές έχει κατακτήσει το Super Cup η Αϊντχόβεν, 8 φορές το έχει κατακτήσει ο Άγιαξ. Φαντάζομαι θα υπάρχει άνθρωπος του ΠΑΟΚ, θα ρωτήσουμε και την Ελένη στη συνέχεια αν υπάρχει κάποια ενημέρωση σχετικά με το ποιος θα πεταχτεί στο Άμστερνταμ. Βολεύει άλλωστε, δεν είναι και η μεγάλη απόσταση Άμστερνταμ Χόρστ, ο δικός, ένα ωραίο ταξιδάκι για να υπάρχει άνθρωπος του ΠΑΟΚ στις κερκίδες σε ένα λογικά κατάμεσο γήπεδο για να κρατήσει σημειώσεις για τον Άγιαξ και να τις μεταφέρει στον Αμπέλ Φερέιρα, ο οποίος θα έχει φυσικά και εικόνα από το παιχνίδι. Νομίζω, αγάπη, είναι ένα παιχνίδι με ενδιαφέρον το αυριανό. Σίγουρα είναι μια πολύ χρήσιμη ευκαιρία για τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Γιατί εντάξει, δεν είναι φιλικό, είναι ένα παιχνίδι που κρίνει ένα τρόπαιο. Τα αντιμετωπίζουν και οι δύο σοβαρά, βλέποντας και αυτό που έλεγες για την δεκάδα του Άγιαξ. Παίζουν κανονικοί παίκτες. Ναι, μόνο Ζήγη που μπορεί να παίξει και αυτό, εντάξει, αλλά οπότε μάλλον δεν είναι θα παίξει. Καλή ευκαιρία νομίζω για τον ΠΑΟΚ να έχει μια εικόνα. Ναι, γιατί για παράδειγμα. Ασφαλή και τον Άγιαξ. Αν έμενε ο ΠΑΟΚ στην εικόνα του Άγιαξ στο φιλικό με τον Παναθηναϊκό. Αυτή ναι, η εικόνα δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια ούτε στο 30%. Ναι, όπως και για τις περισσότερες ομάδες ισχύει αυτό. Εντάξει, τα φιλικά είναι αλλιώς. Τα αντιμετωπίζεις με μια άλλη φιλοσοφία, μπορεί να κάνεις διάφορες δοκιμές, μπορεί και οι παίκτες να είναι πιο χαλαροί. Τώρα αυτό, okay, είναι ένα τρόπαιο. Κανονικό και παιχνίδι. Και όταν παίζεις με την Αϊντχόβεν και όχι με την Τσβόλε ή την Φορτούνα Σιτάρτ, θες να πάρεις το κύπελο. Γιατί θα είναι πλήγμα για τον Άγιαξ σε επίπεδο εντυπώσεων να ξεκινήσει η χρονιά του με ήττα στο γήπεδό του από την Αϊντχόβεν, με την οποία θα μονομαχήσουν για τον φετινό τίτλο στην Ολλανδία. Είπαμε παιχνίδι με ενδιαφέρον, είναι αύριο στις 7. 7, το απόγευμα. Δεν πιστεύω να κάνω λάθος. Νομίζω, 7 η ώρα, ναι, αύριο στις 7. Εντάξει, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα τώρα που λες για τον Άγιαξ για τα εισιτήρια. Πότε θα βγουν σε κυκλοφορία, τι θα γίνει, θα ισχύσει. Νομίζω από εβδομάδα θα έχουμε ενημέρωση. Ναι. Βασικά από εβδομάδα θα κυκλοφορήσουν κιόλας, γιατί ο ΠΑΟΚ χρειάζεται και αυτές τις λίγες ημέρες να μεσολαβήσουν μέχρι το παιχνίδι για να γίνουν όλα όπως πρέπει. Οπότε νομίζω την επόμενη εβδομάδα προς τα τέλη θα έχουμε ενημέρωση και θα ξεκινήσει και η διάθεση. Δεν νομίζω να χρειάζεται μέρες. Μιλάμε για μέρα, ώρες ουσιαστικά. Μία μισή ώρα θα κρατήσει το πανηγύρι. Θα γίνει ένας χαμός. Γιατί λογικά μόνο ιντερνετικά πάλι. Μόνο ιντερνετικά. Θα βγει ένα σημαντικό κομμάτι εισιτηρίων εκτός εξίσωσης, γιατί θα περιμένουμε και Ολλανδούς στην Τούμπα. Ναι, σωστό και αυτό. Ακόμα δεν έχει φιξαριστεί 100% ο ακριβής αριθμός εισιτηρίων που θα πάρει ο Άγιαξ και που θα πάρει ο ΠΑΟΚ στη ρεβάνς του Άμστερνταμ. Απλώς πληροφορίες αναφέρουν ότι γύρω στα 1000 με 1100 θα ζητήσουν και θα πάρουν οι Ολλανδοί και γύρω στα από 200 μέχρι 2500 που είναι το ταβάνι τα εισιτήρια που θα πάρει ο ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς στο Johan Cruyff Arena. Ο ΠΑΟΚ είχε πάρει περισσότερα την τελευταία φορά ή θυμάμαι εγώ λάθος? Τόσο ήταν. 2,5. Απλά είχε περισσότερο κόσμο όπως και να έχει. Εγώ ή θυμάμαι παραπάνω. Η κερκίδα των φίλων του ΠΑΟΚ είχε 2,5, αλλά προφανώς είχε και διάσπαρτους. Μπορεί αυτό να λέγαμε τότε. Πολλούς παραπάνω δεν είχε. Και για να κλείσουμε το θέμα με τον Άγιαξ, υπάρχει θέμα στο ΠΑΟΚ 24. Κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες και όσο πάει και γίνεται πιο έντονο
το στίγμα του ρεπορτάζ του συγκεκριμένου, ότι ο Νταβίτ Νέρες, ο 22χρονος εξτρέμ του Άγιαξ, δεν φαίνεται και πολύ ζεστός για να ανανεώσει πρόωρα το συμβόλαιό του και να πάρει μεγαλύτερες απολαβές, γιατί την Τετάρτη, προχθές δηλαδή, υπήρξε μια συνάντηση των ανθρώπων του Νέρες με τους ανθρώπους του Άγιαξ για μια πρόωρη κουβέντα, έτσι να δει μια πλευρά της επιθυμίες της άλλης και το τι σκέφτεται να κάνει. Εντάξει, το συμβόλαιο του Νέρες λύγει το 2022, αλλά θέλει ο Άγιαξ να δέσει το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο του πλέον μετά τη φυγή των De Jong και De Ligt. Γράφεται στην Ολλανδία ότι είναι ανοιχτός στο να αποχωρήσει ο Νέρες ακόμα και αυτή τη μεταγραφική περίοδο, και μάλιστα εμφανίζονται ομάδες όπως η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Manchester United, η Paris Saint-Germain να είναι στην άκρη για να τον κάνουν δικό τους. 50 μάτς πέρσι, η αγάπη, 12 γκολ, 15 assist. Για τον ΠΑΟΚ καλό θα είναι. Είναι ο ορισμός των αντικατάστατων πέρσι στον Άγιαξ, 50 μάτς. Και τους πρωταγωνιστές. Βέβαια, τώρα 12 γκολ και 15 assist. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό επίτευγμα σε ένα πρωτάθλημα πιο αναβαθμισμένο από το ελληνικό και σε διοργανώσεις όπως το Champions League. Πέρσι το χειμώνα ο Άγιαξ αρνήθηκε πρόταση 50 εκατομμυρίων από την κινέζικη Guangzhou Evergrande, και νομίζω σωστά έπραξε, γιατί με τις εμφανίσεις του στη συνέχεια του Champions League ο Νέρες ανέβασε ακόμα περισσότερο τις συμμετοχές του. Άρα μπορεί να πάρει ο Άγιαξ 60-70 εκατομμύρια εάν πουλήσει τον νεαρό Βραζιλιάνο, θυμίζω μόλις 22 ετών. Τώρα αν γίνει κάτι και πουληθεί πριν τα μάτς με τον ΠΑΟΚ, μακάρι, θα είναι σίγουρα πολύ ευχάριστο νέο για τον ΠΑΟΚ. Αν και εγώ νομίζω ότι αυτές οι πωλήσεις δεν μπορούν να γίνουν τόσο γρήγορα, δηλαδή σε διάστημα μιας εβδομάδας. Χρειάζεται τέτοιες μεταγραφές και τόσα πολλά εκατομμύρια περισσότερο χρόνο. Αλλά ποιος μας λέει ότι δεν έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία αυτή από τον Άγιαξ, αν και νομίζω ότι δεν θέλει ο Άγιαξ να αποχωριστεί άλλο παίκτη μετά τους De Jong και De Ligt. Δεν θέλει να χαλάσει τόσο πολύ την ισορροπία, γιατί μεσοπιθετικά, αγάπη, ακόμα ο Άγιαξ δεν έχει χάσει κάποιον ποδοσφαιριστή. Ίσα ίσα έχει ενισχυθεί με την απόκτηση του Πρόμες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η ιστορία. Θα είναι σίγουρα ευχάριστο νέο, χωρίς να κάνει αυτό το έργο του ΠΑΟΚ πολύ πιο εύκολο, αλλά σίγουρα θα του δώσει 2-3 πόντους έτσι στην εξίσωση για να αποκλείσει τον Άγιαξ αν αντιμετωπίσει τον Νέαντα χωρίς τον Νέρες, τον 22χρονο Βραζιλιάνο. Λοιπόν, θα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε μετά πάλι με Ολλανδία. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι με Ολλανδία. Εδώ μας επιστρέψαμε. 1 και 12 πρώτα λεπτά. Τελευταίο ΠΑΟΚ 4 της εβδομάδας. Ανέβηκε μόλις στο ΠΑΟΚ 4 και μια συνέντευξη του Ίνγκι Ίνγκασον στο Σταύρο Κόλκα. Ο Ισλανδός λέει πράγματα που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω. Αξίζει να μπείτε λίγο να την τσεκάρετε. Και θα ξαναπάμε τώρα στην Ολλανδία, αυτή τη φορά στην Ελένη Μπούντου. Ποιος μας προσφέρει θέλει για την επικοινωνία? Έχουμε την Ελένη. Περιμένουμε, την καλούμε. Ωραία, θα πάμε στη δευτερόλεπτα στην Ολλανδία ξανά για την Ελένη Μπούντου αυτή τη φορά, να μας πει λίγο τι έγινε το πρωί στην προπόνηση, να μας πει ποια είναι τα νεότερα από το μέτωπο Πέδρο Ενρίκε, ο οποίος είναι αυτός αυτή τη στιγμή που έχει το θέμα του τραυματισμού. Και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε τώρα στην Ελένη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Τι γίνεται, τελειώσαμε με την προπόνηση με όλα? Νομίζω τελειώσαμε, ξεμπερδέψαμε. Ήταν η τελευταία προπόνηση στην ουσία. Υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο βέβαια να κάνουμε και την Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί, έτσι ένα χαλάρωμα, μια προπόνηση πριν η ομάδα ταξιδέψει για τον Ντίσσελντορφ και από εκεί για την Θεσσαλονίκη. Τι ώρα είναι η αναχώρηση την Κυριακή? Την Κυριακή γύρω στο μεσημεράκι αναχωρεί η ομάδα και θέλει ο Άμπελ Φερίρα. Δεν είναι κάτι σίγουρο, αλλά ενδεχομένως να τους βγάλει στο γήπεδο πολύ νωρίς το πρωί για να μπορέσει στη συνέχεια να τους δώσει ένα διήμερο ρεπό, να πάρουν και αυτοί τις ανάσεις τους Δευτέρα Τρίτη, αλλά να μην χαθεί και η μέρα της Κυριακής, που στην ουσία είναι η μέρα ταξιδιού και επιστροφής. Είναι κάτι που σίγουρα περιμένουν όλοι με μεγάλη ανυπομονησία. Εξελίχθηκε καλά η προετοιμασία, αλλά σίγουρα αυτό το σε δύο στάδια επιστροφή στη Θεσσαλονίκη, ξανά βαλίτσες για εδώ, και σίγουρα οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες από προχθές, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ζέση είναι ανυπόφορη. Χθες το θερμόμετρο ήταν μόνιμα στους 40-41, στις 7-8 η ώρα το βράδυ
με το ζόρι κατέβηκε 37-38. Ο Άμπελ Φερέιρα νομίζω ότι έχει εξαντλήσει κάθε δυνατή προσπάθεια για να φέρει τις συνθήκες στα μέτρα του ΠΑΟΚ, με πολύ πρωινή προπόνηση, με όσο το δυνατόν πιο αργά το βράδυ, για να έτσι να αποφύγουν την πολύ ζέστη και το θερμόμετρο που είναι στους 40 βαθμούς. Αλλά και πάλι νομίζω ότι οι συνθήκες έτσι είναι ιδιαίτερα σκληρές, ιδιαίτερα δύσκολες για προετοιμασία. Προσαρμόζεται και προσαρμόστηκε ο ΠΑΟΚ αυτές τις μέρες, αυτές τις συνθήκες. Αλλά σήμερα τελείωσε αυτή η σκληρή εντός εισαγωγικών δοκιμασία. Απομένουν δύο φιλικά για να πέσει και τυπικά η αυλαία της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Το απόγευμα δηλαδή είναι ελεύθερο για όλους? Το απόγευμα είναι σχεδόν ελεύθερο για όλους. Για το μεγαλύτερο μέρος του γκρουπ, ναι, είναι ελεύθερο για να πάρουν τις μερικές στιγμές ανάσας με την καθιερωμένη αποθεραπεία που κάνουν στο ξενοδοχείο με τα διάφορα μηχανήματα. Αλλά ο Ενρίκε, ο οποίος απουσίαζε από την σημερινή προπόνηση γιατί ήταν στο γυμναστήριο για θεραπεία, θα βρεθεί το απόγευμα με τους γυμναστές αποκατάστασης, προκειμένου να κάνει ένα τεστ ετοιμότητας περισσότερο για να δει, έχει αυτές τις ενοχλήσεις στο ισχύο από χθες που αποχώρησε από την προπόνηση, να κάνει ένα τεστ ετοιμότητας για να δει ο Άμπελ Φερέιρα περισσότερο αν μπορεί να τον υπολογίζει ή όχι στα δύο αυριανά φιλικά. Είναι το μοναδικό πρόβλημα το οποίο έτσι αντιμετωπίζει ο Πορτογάλος τεχνικός στις τελευταίες ημέρες, πέρα βεβαίως από τους τρεις που βρίσκονται στο ιατρικό δελτίο και αναφέρομαι βεβαίως στον Βιερίνια, τον Βέρμπλουμ και τον Μαουρίσιο. Τον Βέρμπλουμ τον είδαμε πάλι πάντως με την ομάδα και χθες. Ναι, βγάζει ένα κομμάτι της προπόνησης και στη συνέχεια μαζί με τον Παντελή Καναρά ακολουθεί το δικό του ατομικό. Έχουμε πει για τον Βέρμπλουμ πώς ακριβώς έχει η κατάσταση. Σίγουρα είναι σε ένα καλό επίπεδο για να μπορεί, για να μπει και μάλλον με το υπόλοιπο γκρουπ, αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο για να βγάζει όλη την προπόνηση, όλο το πρόγραμμα μαζί με το υπόλοιπο γκρουπ, οπότε μπαίνει σε μερικά κομμάτια της προπόνησης και στη συνέχεια ακολουθεί το δικό του πρόγραμμα. Στο γήπεδο σήμερα είδαμε και Μαουρίσιο, είδαμε και Βιερίνια και οι δύο κανονικά το πρωί στο γήπεδο, στην τελευταία έτσι προπόνηση όπως αναφέραμε προηγουμένως. Εκείνο το οποίο έχει σίγουρα μεγάλο ενδιαφέρον είναι να δούμε τα δύο αυριανά φιλικά. Αυτό που είναι νωρίς το απόγευμα στο αθλητικό κέντρο, εκεί που προπονείται καθημερινά ο ΠΑΟΚ με την Αλταγών, όπως θέλετε πείτε την. Εμείς διαφωνούμε μεταξύ μας για το πώς θα την προφέρουμε αυτήν την ομάδα. Και σίγουρα το απόγευμα με την Φορτούνα Σιτάρτ, στο γήπεδο της Φορτούνας στο Σιτάρτ, που σίγουρα είναι έτσι, που εκεί ο πύχης ανεβαίνει και είναι ένα έτσι καλό τεστ για τους παίκτες του Άμπελ Φερέιρα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πόσο ο Πορτογάλος τεχνικός θα μοιράσει το χρόνο στους παίκτες του, σε βασικούς και αναπληρωματικούς, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν συνηθίζει να λέει, δεν συνηθίζει να φανερώνει τα πλάνα του, ούτε να δείχνει κάτι από τις προπονήσεις, δεδομένου ότι συμμετέχει όλο το γκρουπ κανονικά σε πρωινή και βραδινή προπόνηση, σε στημένα και σε όλα αυτά τα οποία δουλεύονται καθημερινά. Αυτό ούτε μέσα τα στημένα από ό,τι καταλαβαίνω δεν δείχνει. Όχι, δηλαδή, είχαμε συνηθίσει ο Λουτσέσκου πριν τα μάτς να δείχνει κάτι μέσα από αυτά. Είναι ένας βασικός κορμός, ακριβώς έτσι, εκεί που προσανατολίζεται, που προσανατολιζόταν μάλλον ο προπονητής. Αλλά τώρα με Φερέιρα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, τουλάχιστον όσον αφορά την προετοιμασία έτσι, και σε αυτά τα οποία δοκιμάζει. Δεν ξέρω αργότερα μέσα στη σεζόν αν καταλήξει σε ένα βασικό κορμό δείχνοντας έτσι τα πλάνα του πριν από κάθε παιχνίδι. Αλλά αυτό το οποίο φαίνεται από τα φιλικά προετοιμασίας είναι ότι τους έχει όλους ετοιμότητα, τους δοκιμάζει όλους, δίνει χρόνο στον καθένα ξεχωριστά και στο γήπεδο και οι παίκτες οι ίδιοι ενημερώνονται. Προφανώς αύριο, επειδή υπάρχει και ένα ταξίδι και επειδή ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος και με το που τελειώνει το ένα φιλικό θα πρέπει κατευθείαν οι υπόλοιποι να βρίσκονται ήδη καθοδόν, φαντάζομαι ότι θα ενημερωθούν και οι ίδιοι παίκτες από το πρωί για το ποιοι υπολογίζονται για το πρώτο φιλικό παιχνίδι και ποιοι για το δεύτερο. Και σίγουρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τον Άντερσον Εσίτη, έτσι, να παίρνει τα πρώτα λεπτά συμμετοχής σε φιλικό παιχνίδι για να μπαίνει σιγά σιγά σε ρυθμούς. Αυτό είναι που του λείπει, το παραδέχτηκε και ο ίδιος έτσι στις δηλώσεις που μας παραχώρησε χθες το απόγευμα και τις οποίες διαβάσατε και μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Έκανε κανονικά προετοιμασία με την ομάδα του, είναι σε μια καλή κατάσταση όπως ο ίδιος παραδέχτηκε, με εξαίρεση έτσι τις δύο τελευταίες ημέρες που έπρεπε να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον
ΠΑΟΚ και εκεί έμεινε εκτός προπονήσεων. Αλλά από εκεί και πέρα θέλω λίγο χρόνο για να βρω τους ρυθμούς μου και αν ο προπονητής με επιλέξει, τουλάχιστον με φόντο τα παιχνίδια με τον Άγιαξ, εγώ είμαι έτοιμος να προσφέρω, ανέφερε ο 25χρονος, ο οποίος έτσι από τις πρώτες ημέρες, νομίζω το είδατε και στο σχετικό βίντεο, έχει κολλήσει πάρα πολύ με τον Τσούμπα Ακπομ, είναι λογικό, είναι κοινή καταγωγή και ο 23χρονος φόρ είναι αυτός ο οποίος είναι διαρκώς δίπλα του, αυτός ο οποίος τον μύει εντός εισαγωγικών στα της ομάδας και τον βάζει στο κλίμα του δικεφάλου. Και χθες κιόλας κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, των δηλώσεων του Εσίτη, μπήκε μέσα για να κάνει και αυτός τη δική του ξεχωριστή ερώτηση, ρωτώντας τον 25χρονο αν θα καταστρέψει το παιχνίδι των αντιπάλων στο ελληνικό πρωτάθλημα. Με τον Εσίτη να απαντάει ότι είμαι εδώ για να κυριαρχήσω. Αυτό μας είπε και ο ίδιος, ότι είναι το παιχνίδι του, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του. Ο Θεός του έδωσε κάποια προσόντα, βεβαίως, τα οποία εκμεταλλεύεται στο παιχνίδι του. Δουλειά του είναι να καθαρίζει εντός εισαγωγικών και να καταστρέφει το παιχνίδι των αντιπάλων και να μεταβιβάζει, να δίνει την μπάλα γρήγορα στους συμπαίκτες του, προκειμένου έτσι να αναπτυχθεί η ομάδα του. Αυτά τα οποία λέγαμε τόσο καιρό για τον Εσίτη και για το τι μπορεί να προσφέρει και για το ποια είναι τα χαρακτηριστικά του σαν ποδοσφαιριστής, έτσι. Ναι, νομίζω ότι σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε να τα βλέπουμε και στην πράξη, αλλά και λίγο από τα βίντεο, λίγο από το παρουσιαστικό, λίγο από τις πρώτες εικόνες που μας μεταφέρετε και εσείς, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε γιατί παίκτη πρόκειται, το είπε και ο ίδιος. Κάτι εντελώς διαφορετικό. Όλοι έχουν μείνει στα προσόντα τους, στα φυσικά του προσόντα, στις γάντες του, στις πλεύες του, στο πόσο εντυπωσιακός τουλάχιστον είναι σε πρώτη εικόνα, έτσι, εκ πρώτης όψεως. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι ναι, είναι ιδιαίτερα γυμνασμένος, έχει ένα σωματότυπο που το βοηθάει πάρα πολύ στο παιχνίδι του και αυτό στην ουσία είναι και το βασικό χαρακτηριστικό του, έτσι, αυτός ο σωματότυπος, η δυναμική του, το πώς τοποθετεί το σώμα του και γενικότερα όλος αυτός ο δυναμισμός που εκπέμπει σαν ποδοσφαιριστής στον αντίπαλο. Και αυτό περιμένουμε να δούμε και εμείς στο γήπεδο για να έχουμε μια πρώτη εικόνα, γιατί στην ουσία από όλους τους ποδοσφαιριστές με βάση τα φιλικά τα οποία πραγματοποιήθηκαν έχουμε λίγο πολύ εικόνα για τους περισσότερους. Για άλλους με περισσότερο χρόνο συμμετοχής, για άλλους με λιγότερο. Αυτά είναι βάση των εκτιμήσεων του Φερέιρα. Νομίζω ότι και ο ίδιος βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ καλό στάδιο συμπερασμάτων για το ποιος θα είναι ο βασικός κορμός που μπορεί να προσανατολιστεί με βάση τα παιχνίδια απέναντι στον Άγιαξ, ποιες είναι οι ρεζέρβες έτσι που ακολουθούν και βάζουν φωτιά στον ανταγωνισμό για αυτές τις περιβόητες δύο εισάξεις λύσεις που ψάχνουν σε κάθε θέση. Σίγουρα το πρόσημο από την προετοιμασία, το πρόσημο από τα φιλικά παιχνίδια είναι θετικό για τον ίδιο. Υπάρχει ποιότητα, υπάρχει μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα, η οποία όμως θα πρέπει να δώσει απαντήσεις στο γήπεδο, έτσι. Ναι, είναι σίγουρα διαφορετικό να μιλάμε για φιλικά παιχνίδια, διαφορετικό να μιλάμε για επίσημα παιχνίδια, παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων και σίγουρα απέναντι στον Άγιαξ, ο οποίος έχει δυσκολίες, ανεβαίνει σκητά, έτσι. Ναι, θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, νομίζω. Μια και λέμε για Άγιαξ, φαντάζομαι θα πάει κάποιος από το team αύριο στο Άμστερνταμ. 7 η ώρα είναι ο τελικός του Super Cup. Με την PSV, ναι. Κοντά είναι κιόλας. Στην Ολλανδία τυχαίνει να είναι ο ΠΑΟΚ, άρα κάποιος θα πάει τώρα. Δεν ξέρω, θα είναι κάποιος συνεργάτης του Φεραίρο, ο Γιάννης Σουμαΐδης, δεν ξέρω αν την ενημέρωση. Αν και δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση, είμαι και εγώ απόλυτα βέβαιη ότι θα πάει κάποιος, γιατί με το που έγινε η κλήρωση και υπήρχε το φιλικό με τον Παναθηναϊκό την ίδια κιόλας ημέρα, ακριβώς το απόγευμα, ο αναλυτής, ο Πορτογάλος, ο οποίος εντάχθηκε στο team του Φεραίρα, κατευθείαν ταξίδεψε για το φιλικό, προκειμένου έτσι να έχει μια πρώτη εικόνα από τον Άγιαξ, πόσο μάλλον αύριο που υπάρχει το συγκεκριμένο επίσημο παιχνίδι με Ετχόφεν κιόλας, ναι. Ακριβώς, με την PSV, που σίγουρα είναι ένα δυνατό, καλό παιχνίδι για τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ και σίγουρα μπορούν να βγουν πολλά συμπεράσματα, να κρατηθούν πολλές σημειώσεις. Και στο γήπεδο του Άγιαξ κιόλας, όχι σε κάποια εξοχή, στο Άμστερνταμ Μαρίνα. Άρα είναι το καλύτερο τεστ για τον ΠΑΟΚ. Να βγάλει συμπεράσματα. Και το υλικό προετοιμασίας, έτσι, που ενδεχομένως τα συμπεράσματα να μην είναι τα κατάλληλα. Ναι, δεν νομίζω να έβγαλαν συμπεράσματα το φιλικό με το Παναθηναϊκό, τώρα εντάξει, για όνομα του Θεού. Ναι, είναι μια πρώτη τάξη. Το αυριανό σίγουρα θα έχει. Να τσεκάρει. Να τσεκάρει ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι μελετούν διαρκώς, επειδή
Έχει τύχει να βρεθούμε πολλές φορές λόγω συνεντεύξεων και στο ξενοδοχείο της ομάδας, τα μεσημέρια, έτσι τα βράδια που είναι λίγο οι χαλαρές ώρες, αν θέλετε, οι ώρες ξεκούρασης για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Πολύ σπάνια θα συναντήσει κανείς τον Φερέιρα ή τους συνεργάτες του σε πιο χαλαρές και ήρεμες στιγμές. Βρίσκονται διαρκώς σε μια αίθουσα, βλέπουν βίντεο, μιλούν, αναλύουν. Αναλύουν βεβαίως και τα αποτελέσματα από τους παίκτες, από το πώς αποδίδει ο καθένας στο γήπεδο, από το επίπεδο που βρίσκεται, το επίπεδο ετοιμότητας που έχει ο καθένας, και φυσικά όλη η προετοιμασία, όλη η μελέτη, όλη η ανάλυση γίνεται με φόντο τα παιχνίδια. Υπάρχουν μέρες ακόμη για το παιχνίδι με τον Άγιαξ, αλλά σίγουρα ο ΠΑΟΚ μετράει αντίστροφα όσον αφορά την προετοιμασία, έτσι με φόντο το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ωραία, Ελένη, θα σε ευχαριστήσουμε. Τελευταία φορά που μας μεταφέρεις κάτι από την προπόνηση και από εκεί. Ναι. Αύριο, νομίζω. Πέρασε την εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, στις επόμενες. Ναι, ρε παιδί μου, σε εμάς λέω που μιλάμε. Αύριο πολλά περισσότερα για τα δύο φιλικά και επιστροφή την Κυριακή. Αύριο μια πολύ, πολύ, πολύ γεμάτη ημέρα με δύο φιλικά, 4 και 8 Ελλάδος. Ναι, κανονικά και τα δύο από το ΠΑΟΚ TV. Κανονικά και τα δύο από το ΠΑΟΚ TV, ναι, και τα δύο από το ΠΑΟΚ TV και με Σταύρο Κόλκα σε ένα από τα δύο, δεν είμαι σίγουρη ποιο από τα δύο. Ωραία, γιατί έχουμε πολύ κόσμο που ρωτάει, προφανώς και ναι. Η ΠΑΕ μέσα στην ημέρα... Και σήμερα θα βγάλει μια ενημέρωση. Θα ενημερώσει, ακριβώς, θα ενημερώσει για το τι γίνεται. Και όλα αυτά ενώ είμαστε σε αναμονή για τις εμφανίσεις της ομάδας. Έτσι, σήμερα, αύριο, ναι. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια πρώτη εικόνα για τα χρώματα, για το σχέδιο των εμφανίσεων, για τις τρεις φανέλες που θα φορά ο ΠΑΟΚ την φετινή σεζόν. Έχουν κάνει παίκτες τις φωτογραφίες, έτσι έχουν οι ίδιοι εικόνες βεβαίως από αυτά τα οποία θα φορούν την φετινή σεζόν. Αλλά περιμένουμε και την επίσημη ενημέρωση, τα αποκαλυπτήρια, θέλετε, από πλευράς ΠΑΟΚ. Ωραία. Καλή συνέχεια από εμάς στην Ολλανδία. Ήταν η Ελένη Μπούντου, λοιπόν, για να μας μεταφέρει λίγο τι συνέβη και στην πρώτη προπόνηση και γενικότερα τι γίνεται στο Χόρστ. Η Άρκον Ελλάς σας προσφέρει την ενημέρωση στην Ολλανδία, τι γίνεται στις προπονήσεις, τα φιλικά και τι θα γίνει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Κατασκευή και τοποθέτηση ραφιών για κάθε κατάστημα χοντρικής λιανικής. Φαρμακεία, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, καταστήματα ρούχων. Γενικότερα, ό,τι κατάστημα χρειάζεται ράφια, κάθε τύπου και σε κάθε διάσταση που προσαρμόζεται στο χώρο σου. Γι' αυτό φροντίζει η Άρκον Ελλάς, που θα τη βρείτε στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου στο τηλέφωνο 2317-23-240. Υπάρχει υποκατάστημα και στην Αθήνα, υπάρχει και το arcon.gr. Αυτό εδώ με το ΠΑΟΚ TV είναι ένα θέμα, δηλαδή. Καλά τα λέμε μεταξύ σου σοβαρού, πώς θα προλάβει ο Φερέιρα. Μα γι' αυτό ρώτησα, γιατί δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι και να γίνει και τα δύο. Οι συνάδελφοι να πάνε στο γήπεδο της Φορτούνας η Τάρτα, αλλά για το ΠΑΟΚ TV φαντάζομαι είναι ένα μεγάλο στοίχημα το να ξυλώσεις γρήγορα με το που ολοκληρωθεί, εκτός και αν υπάρχει έτοιμη παραγωγή από τη Φορτούνα Σιτάρτ. Ναι, αυτό μπορεί. Που είναι πιθανό, γιατί εντάξει είναι σημαντικό φιλικό και για τη Φορτούνα, και πάρει εικόνα από εκεί το ΠΑΟΚ TV. Γιατί το να κάνει να είναι και οι δύο παραγωγές του ΠΑΟΚ TV νομίζω είναι πολύ δύσκολο. Να προλάβει μέσα σε μισή ώρα. Αλλά και εγώ νομίζω ότι είναι δύσκολο. Δεν... Δηλαδή να τελειώσει το φιλικό στις 6, να ξεστήσει τα μηχανήματα, να μπει στο αυτοκίνητο, να πας στο αυτοκίνητο, να στήσει και να είσαι έτοιμο. Δεν είναι, γιατί αυτό το στείλουν 2 ώρες πριν, το στείλουν σε ένα δεκάλεπτο. Οπότε... Απλώς μάλλον δύσκολο. Θα είναι, φαντάζομαι, παραγωγή της Φορτούνα Σιτάρτ και από εκεί θα πάρει εικόνα και ο ΠΑΟΚ. Θα τα δούμε όλα αυτά και μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Οτιδήποτε επίσημη ενημέρωση φυσικά υπάρξει θα την γνωρίζετε. Εμείς θα πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα για να επιστρέψουμε με όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και να μπούμε στην τελική ευθεία για το τελευταίο ΠΑΟΚ 24 αυτής της εβδομάδας. Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε. Τελευταίο 25 λεπτό, αγάπη, σήμερα για το ΠΑΟΚ 24. Χθες είχαμε την ισοπαλία του Άρη και την νίκη του Ατρομήτου με 2-1 εκτός έδρας. Είδες γκολ, Σούμπιδες. Πολύ ωραίο γκολ. Ο 38χρονος Σούμπιδες. 38, ε! Να μου πεις τόσα χρόνια στην Ελλάδα τίμιος παίκτης. Κοίταξε, αν προσέχεις τη ζωή σου και το σώμα σου, αν είσαι προσβεστής επαγγελματίας, θα σε βοηθήσει και το σώμα. Το βλέπουμε με τον Μάτος. Σε πολύ καλή κατάσταση ο Βίδες πάντως. Το έχουμε δει και με τον Λίνο. Το έχουμε δει και με ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί μέχρι τα 38, 39, 40. Είναι σημαντικό... ανάλογα τι ζωή κάνεις και πώς είναι η καθημερινότητά σου. Σημαντικό αποτέλεσμα για τον Ατρόμητο. Έχει πάρει ένα προβάδισμα. Εντάξει, νομίζω ο δεν είναι... από τα λίγα που είδα και δεν θα το, το παιχνίδι με τον αντίπαλό του, μέτριων δυνατοτήτων. Δεν θυμάμαι ούτε καν το όνομα.
Δεν το ξέρω. Ούτε εγώ θυμάμαι τι είναι το όνομα, α πούμε, αλήθεια. Μια ισοπαλία λοιπόν και μια νίκη για τις ελληνικές ομάδες. Πάντως η κατάσταση παραμένει δύσκολη στη βαθμολογία της UEFA. Θα μου πείτε τι μας νοιάζει για τις υπόλοιπες ομάδες. Και εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Το σύνολο όμως επηρεάζει τους πάντες. Γιατί είναι παγκόσμιο φαινόμενο και δεν δείχνει ούτε εμπάθεια, ούτε κομπλεξισμό, τίποτα, αν δεν υποστηρίζεις τον αντίπαλό σου στη χώρα που είσαι. Εντάξει, δεν υποστηρίζει όταν παίζει United ή ο παδί της City, λένε και το καλό του Manchester ή για το καλό του αγγλικού ποδοσφαίρου. Το ίδιο ισχύει και την Ισπανία, το ίδιο ισχύει για κάθε χώρα του κόσμου που υπάρχει ποδόσφαιρο. Εντάξει, αν ήταν όλοι οι φίλοι μεταξύ τους μια χαρά και όλοι υποστήριζαν τις άλλες ομάδες, νομίζω ότι δεν θα υπήρξε και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Κύπρος παραμένει στη 15η θέση, η Ελλάδα είναι στη 16η, υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών. Έχει συμβεί και αυτό, δηλαδή η Κύπρος να είναι πάνω από την Ελλάδα. Και το διακύβευμα είναι ότι τη σεζόν 21-22, εάν δεν αλλάξει αυτό φέτος με την πορεία που θα κάνει ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Ατρόμητος και ο Άρης, σε συνδυασμό με την πορεία των κυπριακών ομάδων που ακόμα δεν έχει καμία αποκλειστεί και όλες είναι μέσα στο παιχνίδι να περάσουν στην επόμενη φάση, ακόμα και ο Απόλλων Λεμεσού, τη σεζόν 21-22 στο Champions League θα βγαίνει στα αποκριματικά μόνο ο πρωταθλητής Ελλάδος. Δεν θα υπάρχει καμία ομάδα, ξαναλέω, καμία ομάδα στο Europa League και θα υπάρχουν τρεις ομάδες στο Europa League 2. Που αν δείτε τι αφορά το Europa League 2, θα είναι μια ουσιαστικά υποβαθμισμένη διοργάνωση με ομάδες από τις δεύτερες ταχύτητα χώρες της Ευρώπης ή ενδεχομένως τον έκτο της Ολλανδίας ή τον έβδομο της Πορτογαλίας ή τον δέκατο της Αγγλίας. Γενικότερα δεν θα είναι και μια διοργάνωση με τόσα πολλά κέρδη, φαντάζομαι, και τόσο μεγάλη λάμψη. Αλλά το έργο πάει προς τα εκεί, δηλαδή μία ομάδα στο Champions League και καμία στο Europa League. Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, απλά το σημειώνω. Γενικότερα, αγάπη, είναι μια διαδικασία της UEFA που έχει κάνει πολύ δύσκολη να την κατανοήσεις. Δηλαδή προσπαθούσα να καταλάβω με ένα φίλο μου χθες γιατί εάν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από τον Άγιαξ πηγαίνει στα play-off του Europa League, ενώ στον ίδιο γύρο, στον τρίτο αποκριματικό, εάν ο Ολυμπιακός περάσει την Πλιζέν και αποκλειστεί από την Μπασάκ Σεχίρ, προκρίνεται απευθείας στους ομίλους του Europa League. Δηλαδή ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ, εάν αποκλειστεί από τον Άγιαξ, θα παίξει με άλλο πρωταθλητή στα play-off και ο δευτεραθλητής Ολυμπιακός, εάν αποκλειστεί από την Μπασάκ Σεχίρ, δεν θα αγωνιστεί στα play-off αλλά κατευθείαν στους ομίλους. Είναι πράγματα τουλάχιστον οξύμορα, νομίζω. Δεν έχουν λογική. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Πάντως, σίγουρα δυσκολεύει το πράγμα για τις ελληνικές ομάδες. Εγώ δεν καίγομαι για τους αντιπάλους, αλλά με ενδιαφέρει το γεγονός ότι μειώνονται οι ευκαιρίες για την Ευρώπη και την δυσκολεύει πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, καθένας κρίνει διαφορετικά. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να είναι για τα επόμενα 10 χρόνια πρωταθλητής. Εντάξει, βλέπει ότι δυσκολεύουν όλα. Δυσκολεύουν όλα, δεν είναι. Την χρονιά που δεν θα είναι, μπορεί να είναι στο Europa League 2. Ναι. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι σου έρχονται όλα μπροστά σου. Είναι ένα θέμα. Και με τη βαθμολογία του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και γενικότερα με την πολύ μικρή βαθμολογία της Ελλάδος τα τελευταία χρόνια. Ούτε οι μεγάλοι κατάφεραν, οι λεγόμενοι Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, να φέρουν σημαντικούς βαθμούς, και ούτε οι μικρομεσαίοι τύπου Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος, τα προηγούμενα χρόνια κατόρθωσαν να φέρουν σημαντικούς βαθμούς. Άντε καμία πρόκριση στον επόμενο γύρο μέχρι εκεί. Είναι ένα θέμα, εντάξει, το οποίο φυσικά δεν είναι τωρινό, έχει τις ρίζες του τα προηγούμενα χρόνια, και σίγουρα για να βρεθεί λύση δεν λύνεται αυτό τη μία μέρα στην άλλη. Θα πρέπει κάθε ομάδα ξεχωριστά να αναβαθμίσει το ρόστερ της, γενικότερα να είναι πιο έτοιμη στην Ευρώπη και να αρχίσουν οι ελληνικές ομάδες να έχουν συχνότερη παρουσία σε ομίλους του Champions League, κάτι που έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί θυμίζω από τις 32 θέσεις στη φάση των ομίλων, οι 26 είναι ήδη κλειστές από τις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης και όλο το πανηγύρι το καλοκαιρινό γίνεται για 6 θέσεις. Και μπορεί σε 1-2 χρόνια το πανηγύρι να γίνεται για 2 θέσεις.
Ναι. Ή μπορεί να γίνει για καμία θέση, αν και η UEFA προβάλλει αντίσταση στα σχέδια των μεγάλων της Ευρώπης να γίνει μια κλειστή λίγα, γιατί το έχουμε δει και από το μπάσκετ. Η κλειστή Ευρωλίγκα δεν βγάζει πουθενά. Λειτουργεί εις βάρος των εθνικών πρωταθλημάτων. Και στην πορεία δεν, σου βγαίνει και σε, δεν βγαίνει και σε αυτές τις ομάδες σε καλό. Δηλαδή βλέπεις ότι οι ομάδες που πρωταγωνιστούν στην Ευρωλίγκα τα προηγούμενα χρόνια πλέον έχουν θέμα. Γιατί πρέπει μόνο να βάζεις την τσέπη σου, τα έσοδα δεν είναι συγκεκριμένα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και πολλοί αγώνες, αγαπητοί, αυτό το, το ναι, σύστημα. Ναι, εντάξει, τόσο σε καταστρέφει. Της κανονικής περίοδου, δεν ξέρω πώς θα πίνει 36. Ειδικά οι εβδομάδες που έχουν δύο ματς, που είναι ξέρω εγώ Τρίτη, Πέμπτη, Τετάρτη, Παρασκευή, δεν υπάρχει αυτό να δεις τρία παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα. Καλά, προφανώς στο ποδόσφαιρο δεν γίνεται αυτό, αλλά. Ναι, αυτό είναι πήγα, πολύ αυτό τεράστιο θέμα. Η, το πώς είναι δομημένη η Ευρωλίγκα πραγματικά είναι ένα έσχος. Πήγαν να το κάνουν NBA τώρα αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, κοίταξε, να το κάνει NBA, αλλά δεν μπορεί να το κάνει έτσι και τα έσοδα των ομάδων να είναι ψίχουλα. Ναι. Να φροντίζει να είναι και τα έσοδα των ομάδων πάρα πολύ ψηλά για να πει κάθε ομάδα ότι εντάξει, δίνουμε 50 αγώνες στην Ευρωλίγκα, αλλά τουλάχιστον τα έσοδά μας είναι μεγάλα. Ούτε τα έσοδα είναι μεγάλα, ούτε υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά στην κανονική περίοδο. Ευτυχώς στο ποδόσφαιρο η UEFA και η FIFA δεν έχουν ενδώσει ακόμα σε απαιτήσεις συγκεκριμένων ομάδων, των λεγόμενων μεγάλων, για κλειστές λίγες κτλ. Γιατί ξέρουν ότι θα μειωθεί το ενδιαφέρον και ο ανταγωνισμός στα εγχώρια πρωταθλήματα. Και όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, για μια Bundesliga, για μια Premier League ή για την La Liga, δεν μπορεί να μειωθεί το ενδιαφέρον σε αυτά τα πρωταθλήματα που τζιράρουν δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι ελληνικές ομάδες δεν έχουν μπροστά τους και πολλά περιθώρια, ειδικά για να μπουν στο Champions League. Και βλέπουμε, σας έλεγα νωρίτερα, ότι μπορεί να γίνει απατηλό όνειρο και το Europa League. Δηλαδή είναι και αυτό από τα περίεργα της UEFA. Δηλαδή το να μην δίνει έστω ένα εισιτήριο ή δύο για το Europa League και να δίνει τρία εισιτήρια για το Europa League 2, και αυτό νομίζω δεν είναι σωστό. Τέλος πάντων. Στρίκιο, έλεγες προχθές ότι είχες αυτό το θέμα με τον Άγιαξ που δεν σε πλήρωσε. Ναι. Και βλέπω εδώ ένα βίντεο που είχε ανεβάσει στο social media ο Σέρχιο Κόκε πριν ξεκινήσει το ματς του Άρη χθες. Mm-hmm. Πρέπει να έχει. Το ποσό το συνολικό πραγματικά δεν καταλαβαίνω πόσο είναι. Αλλά έχει παίξει 7-8 διαφορετικά δελτία. Ναι, ναι. 500, 300, 400 ευρώ. Ναι, τι έχει τριψήφια όλα. Σέρχιο. Πρέπει να είναι νίκη του Άρη, γιατί αυτό λέει από πάνω. Λέει ότι θα μου κάνει ένα δώρο ο Άρης. Φίλε, πρέπει να είναι. Να έχει χάσει πάρα πολλά λεφτά. Κρίμα. Δεν ξέρω δηλαδή. Γιατί το έκανε αυτό. Δεν ξέρω πραγματικά. Όλοι είναι αριανάρα, γράφει μετά. Ναι. Που δεν ασχολείται με που. Δηλαδή έχει παίξει 7-8 διαφορετικά δελτία, όλα τριψήφια, μεγάλα ποσά. Κρίμα. Δεν του πήγε πολύ καλά το βράδυ. Θα συναχωρηθώ. Εκεί στο Ιντέ για τη φάση πρέπει να πετάχτηκε λίγο. Αλλά ήταν στην αρχή ακόμα, σου λέει μετά μπορεί να έχει ελπίδες. Δεν του πήγε καλά όμως. Άρα να σκέφτεσαι και εσύ ότι προχθές που είχες τον Άγιαξ με τον Παναθηναϊκό δεν έχασε κάτι τόσο. Εδώ έχει χαθεί ποσό άστο. Καλά, ο Σέρτζιο έχει χάσει και έχει χάσει. Συνηθισμένος. Συνηθισμένος είναι. Θα μέχρι στο. Έχει αφήσει εποχή. Το έχει στέργιο αυτό. Έχει αφήσει εποχή στο Ρίτζεσι. Ναι. Πρωί μεσημέρι βράδυ στο Ρίτζεσι ήταν. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Μπορεί να παίξει διπλό ο Σέρτζιο τον Άρη στην Κύπρο. Ναι, και να ρεφάρει. Ναι, πιθανό. Ή να χάσει κι άλλα. Δεν ξέρω. Το έβγαλε και βίντεο, μπράβο. Πολύ καλή επιλογή, μπράβο. Ναι. Πολύ καλό. Τουλάχιστον δεν το κατέβασε, γιατί πολλοί τα κατεβάζουν κιόλας. Ναι, εντάξει. Μπράβο το που το άφησε. Να τα λέμε όλα. Διαβάζω ότι είναι πάνω από 6,5 χιλιάρικα αυτά που έχασε. Δεν επιβεβαιώνω. Θα ξαναπώ κρίμα εγώ για ακόμη μια φορά. Ναι. Τέλος πάντων, ωραίο και αυτό. Ο Μπουχαλάκης λέει να νεώνει στον Ολυμπιακό μέχρι το 2022. Mm-hmm. Αυτός ο Μπουχαλάκης πόσες φορές έχει κάνει το δρομολόγιο τα τελευταία χρόνια, Νότιχαμ Ολυμπιακός, Νότιχαμ Ολυμπιακός. Δύο φορές δεν ήταν εκεί. Δεν ξέρω, κάπως έτσι το έχω μυαλό. Δεν ξέρει καν ο ίδιος ο Μπουχαλάκης. Έχει χαθεί κάπου ανάμεσα. Δεν ξέρω, ρε εσύ. Τώρα λέει ότι είναι νεώνουμε μέχρι το 22. Με τον Ολυμπιακό ή την Νότιχαμ. Με τον Ολυμπιακό. Για να πάει στην Νότιχαμ. Πιθανό. Ή όχι. Μπορεί να κάτσει ένα χρόνο στον Ολυμπιακό τώρα και να πάει του χρόνου στην Νότιχαμ. Γιατί όχι. Δεν ξέρω. Εντάξει, σημαντικό είναι να έχει μια ομάδα καβάντζα. Και να κάνει τράπεζε ποδοσφαιριστέ. Από την άλλη, μπορεί να αντισταθεί αυτό που θέλει ο Ολυμπιακό. Άμα είσαι εκεί. Του λες ότι δεν θέλω. Να πάω. Μια χαρά πα. Γιατί. Ναι, πα. Άσχημα είναι στο Νότιχαμ. Εντάξει, τέλο πάντων, δεν έχει πολύ λογική αυτό το Νότιχαμ Ολυμπιακό συνεχώ.
για το μπουχαλάκι, αλλά οκ, okay, δίκαιο την επιλογή. Μένα μοιάζει που φίλοι της Νότια Καμίνη είναι ενθουσιασμένοι με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Έχεις κολλήσει, το θυμάσαι αυτό, ρε εσύ. Σου έχει μείνει αυτό. Σου έχει μείνει και το βίντεο, σου έχει μείνει εκείνο το. Είναι γιατί μίλησαν το με τον κοκκινομάγουλο φίλο της Νότια. Τι περιμένει να πει εκείνο. Ναι, τι περιμένει να πει. Και με βάση αυτά που είπε ο Τόμ, μπορεί και με κάποιο χαρτζιλίκι, δεν ξέρω, με καμιά μπύρα δώρο. Βγάλαμε συμπέρασμα ότι όλη η πόλη του Νότιχαμ ευγνωμονεί το Βαγγέλη Μαρινάκη. Είναι αυτά τα ωραία ρεπορτάζ που πάντα μου αρέσουν. Αφιέρωμα ήταν. Αφιέρωμα, ναι. Αποστολή στο Νότιχαμ. Στην πόλη που πίνουν νερό στο όνομα του Βαγγέλη. Που έχει καταφέρει και σταθεροποιήσει την Νότιχαμ στην 10η-12η θέση τη Championship. Είναι και αυτό μεγάλο επίτευγμα. Πω. Και φροντίζει και τους φτωχούς του Νότιχαμ. Αυτό πάλι. Εντάξει. Ο φιλάνθρωπος Βαγγέλης Μαρινάκης. Empty. Όπως έχει κάνει κούκλα τον Πειραιά και έχει λύσει τα προβλήματα όλων των ανθρώπων, τώρα θα λύσει και τα προβλήματα του Νότιχαμ, αγάπη. Ο Δελγιανίδης αποτελεί, είπαμε και από χθες, παρελθόν από τον ΠΑΟΚ και επίσημα και πλέον είναι κάτοικος Κρήτης, πήγε στον Όφη. Πήγε, ενσωματώθηκε και στην αποστολή του Όφη στο Έμεν της Ολλανδίας. Ο εκπρόσωπος του, ο Τάσος Παπαδόπουλος, ουσιαστικά ευχαρίστησε τον ΠΑΟΚ για τη συνεργασία όλο αυτό το διάστημα, για το γεγονός ότι πραγματικά μέχρι την τελευταία στιγμή ο Δελγιανίδης ήταν κομμάτι της ομάδας, ένα παιδί που μεγάλωσε εδώ. Και ουσιαστικά κλείνει και αυτό το κεφάλαιο. Και του Χατζησέα περιμένουμε πλέον να επισημοποιηθεί και να τελειώσει στην Ρίζεσπορ. Ο Κίτσιο εδώ και μέρες έχει τελειώσει με την Αγκάρα Κουτσού. Παραμένει αυτό το θέμα του Μουλέν που προπονείται εδώ και του Ουάρντα, ο οποίος δεν βρίσκεται εδώ γιατί είναι ακόμα σε άδεια. Δεν ξέρω μέχρι πότε θα είναι σε άδεια ο Ουάρντα. Κανείς δεν ξέρει μάλλον. Βγάζει πάντως πολλά story σε γυμναστήριο. Κάθε μέρα εκεί. Γυμναστήριο. Επαγγελματίας. Μένει σε. Διατηρείται μάλλον σε καλή φυσική κατάσταση. Ναι. Ο Ουάρντα. Αλλά δεν έχει επιστρέψει ακόμα. Δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον για αυτόν. Και δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να υπάρξει κιόλας από ομάδα. Δεν θέλει ο Τρόμητος να ποδοσφαιριστεί σαν τον Ουάρντα. Δεν νομίζω ότι ο Τρόμητος θέλει να μπλέξει σε κάτι τέτοιο σε αυτή τη φάση. 300.000 ευρώ. 300.000 ευρώ. 200. Δεν νομίζω ότι. Δεν νομίζω ότι ο Αντρόμητος θέλει να μπει. Να πληρώνει όμως όλο το συμβόλαιό του. Δηλαδή να φύγει ο Άρτο τον Πάουκ, να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Δύσκολο. Και να αποκτήσει ο Αντρόμητος ένα παίχτη που μπορεί να κάνει άνω κάτω ένα παιχνίδι. Όχι. Ο Αντρόμητος ειδικά σε αυτή τη σεζόν που έχει αυτή την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, ψάχνει λίγο τα πατήματά του να ξεκινήσει και να είναι στο ίδιο επίπεδο με τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω ότι δεν θα μπαίνει ποτέ στη διαδικασία με τον Ουάρντα. Θα πιάσουμε ένα και θα τον πιέσουμε στον αέρα να πάρει τον Ουάρντα. Να του κάνουμε λες, ένα scouting report και να το στείλουμε και μετά να τον βγάλουμε. Ναι. Να έχει μια εικόνα καλή. Θα κάνουμε promotion του Ουάρντα στον Γιάννη Αναστασίου τη Δευτέρα. Δεν ξέρω και αν πόσο καλός προσβεστής είναι και πόσο επαγγελματίας, τεχνική του. Εντάξει, αγωνιστικά. Άμα θες να δείξεις κάτι, έχεις. Αλλά πώς να κρύψεις όλο το υπόλοιπο. Το ξέρω λίγο. Όχι η Ευρώπη πλέον, το ξέρω ο κόσμος. Θα πούμε στο Γιάννη Αναστασίου. Παρεξηγημένος. Ή να βγάλουμε τον Γιώργο Σπανό. Ναι, ναι. Ότι όλα είναι ψέματα. Coach. Στο λέμε εμείς υπεύθυνα. Μην πιστεύεις κανέναν. Προπόνηση ξενοδοχείο. Ξενοδοχείο γήπεδο είναι ο Άμρ. Ναι. Και θα το πιστέψει. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Πεντάχρονο παιδάκι να φέρεις και να το πεις δεν θα σε πιστέψει πλέον. Οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα για τον Ουάρντα. Από την άλλη για τον Μουλέν. Λέγαμε και χθες ότι υπάρχει έτσι μια εφημολογία από την Τουρκία ότι μπορεί και να. Έχει έτσι διελώς ενδιαφέρον. Ναι. Όχι, ρε, εσύ, γιατί το γράφουν αυτοί και το λένε κιόλας. Ο Ιαν Καρακουτσού τον το σκέφτεται. Αλήθεια, οι υποστηριχθές του Άρτα πού είναι. Του Άρτα, εντάξει, πάει αυτό. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Πάει αυτό. Και δεν βάζει το παιδί μας και έχει πρόβλημα ο Λουτσέσκου και τι παιχταράς είναι αυτός και βάλει τον Άρτα. Εντάξει, δεν ήταν πολύ όμως αυτό. Και δεν μπορούσε να του αδικήσει κιόλας γιατί στην αρχή δεν το ήξεραν κι όλοι. Ναι. Δεν είχαν καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Στην πορεία το κατάλαβαν. Οπότε δεν νομίζω. Εντάξει. Δεν μπορείς να πεις και τίποτα γι' αυτό. Εδώ και εμείς στην αρχή ήμασταν λίγο επιφυλακτικοί. Που είχαμε ακούσει και για τον Πανετολικό διάφορα από το Αγρίνιο. Και είχαμε μία εικόνα. Εντάξει, μετά κατάλαβαν όλοι τι συμβαίνει. Προφανώς. Αλλά γενικότερα αυτοί οι δύο είναι έτσι αυτοί που έχουν απομείνει στον ΠΑΟΚ και προπονούνται μόνοι τους εδώ. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Στο κομμάτι αυτό ο ΠΑΟΚ έχει κάνει αρκετή καλή δουλειά μέχρι στιγμής. Έχει απαλλαχθεί σε μεγάλο βαθμό από συμβόλαια ποδοσφαιριστών που ναι, μεν είναι καλοί ποδοσφαιριστές, αλλά δεν χωρούσαν στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, ούτε ο Κίτσιου είναι άσχημος, μια χαρά μπορεί να πάει στην Τουρκία, ούτε ο Χατζησαΐας.
ούτε ο Δελγιανίδης, ούτε ακόμα τα παιδιά που φύγανε ως δανεικοί, τον οποίο βέβαια μέρος του συμβολέων θα πληρώνει ο ΠΑΟΚ, αλλά χρειάζεται ο ΠΑΟΚ κάτι καλύτερο και από τον Κίτσιο και από τον Χατζησαΐα και από τον Μουλέν και από τον Νουάρτα και γενικότερα από ποδοσφαιριστές που είχαν ευκαιρίες. Άλλοι τα πήγανε καλά, άλλοι μέτρια, άλλοι άσχημα, αλλά γενικότερα δεν είναι νομίζω στο επίπεδο του ΠΑΟΚ. Εντάξει, δηλαδή, λέγαμε νωρίτερα για τον Δελγιανίδη, δεν είναι άσχημος ποδοσφαιριστής. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να κάνει μια αξιόλογη καριέρα, μικρός είναι ακόμα στα 22, είναι Παναγιώτης αν δεν κάνω λάθος, να παίξει Super League για τα επόμενα 10 χρόνια. Και γι' αυτό άλλωστε ο Όφη του εμπιστεύθηκε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Ένας Όφη που θέλουν να αλλάξουν ταχύτητα, δηλαδή δεν είναι μια ομάδα που πάει σε λύσεις απλά για να γεμίσει το ρόστερ. Έχουν ένα πλάνο, φιλοδοξούν οι κριτικοί να γίνουν σύντομα μια ομάδα που θα διεκδικεί η Ευρώπη. Μια χαρά είναι ο Δελγιανίδης, απλώς δεν μπόρεσε να βρεθεί στο επίπεδο για να μπορεί να καθιερωθεί στον ΠΑΟ και να κάνει μια καριέρα στο δικέφαλο. Δεν του έλειπαν τα προσόντα. Τον απόκτησε ο ΠΑΟΚ πριν από 7 χρόνια από τους Μπέμπηδες, του Παναγιώτη Κερμανίδη. Μιλάμε για ένα παιδί πολύ δυνατό, πολύ γρήγορο, με απίστευτη τεχνική που έβγαζε μάτια στις μικρές ομάδες του ΠΑΟΚ. Βρέθηκε και στην πρώτη ομάδα, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει το κάτι παραπάνω. Και στις προετοιμασίες ήταν ο Παναγιώτης Δελγιανίδης, ακόμα και στη φετινή, δεν ήταν άσχημος. Αλλά δεν ήταν και τόσο εντυπωσιακά καλός για να μπορεί να κερδίσει μια θέση στο ρόστερ σε μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ πλέον, που στοχεύει όχι σε μια θέση στην τετράδα όπως πριν από 10 χρόνια ή 15-20, στοχεύει στο πρωτάθλημα και φέτος, στο κύπελο και να μπει στους ομίλους του Champions League. Τέλος πάντων, παιδιά που ποτέ δεν δημιούργησαν πρόβλημα, νομίζω πάντα θα τα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον το τι κάνουν. Εμένα αυτή είναι η πάγια φιλοσοφία μου. Τώρα παιδιά που πέρασαν και δεν ακούμπησαν, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει και πολύ, ας πούμε, για παράδειγμα, πού θα πάει ο Μουλέν. Για αυτό σου είπα νωρίτερα. Εντάξει, έχει παίξει 39 λεπτά με τον ΠΑΟΚ ο Μουλέν. Ναι, μικρή προσφορά. Και νομίζω ότι, εντάξει, το περσινό ήταν αυτό που έγινε, δηλαδή να παραπονηθεί για ενοχλήσεις την πρώτη μέρα της προετοιμασίας και να τη βγάλει ένα 20ήμερο, 25ήμερο, όχι, γιατί στο δεύτερο στάδιο δεν είχε ανέβει νομίζω. Να ήταν 15 μέρες στο ξενοδοχείο και να κάνει τρέξιμο γύρω-γύρω από το γήπεδο, εντάξει, λες, δεν μπορώ να σου δώσω και 10 ευκαιρίες. Θυμίζω ότι για το αυριανό φιλικό, επειδή το βλέπω τώρα και μπροστά μου, υπάρχει και εισιτήριο. Δηλαδή είναι στα 7 ευρώ. Όχι, στα 10 ευρώ. 7 είναι για τα παιδιά. 10 ευρώ. Κάτω από 18 χρονών, ναι. Φαντάζομαι να φέρεις στο βραδινό με τη Φορτούνα. Με τη Φορτούνα Σιτάρτ, ναι. Η πώληση είναι αύριο. Γιατί υπάρχει και κόσμο που μας ακούει από εκεί. Φαντάζομαι και ρωτάει και γι' αυτό. Θα υπάρχουν φίλοι του ΠΑΟΚ που να πάνε και στα 2, Να πάνε και στα 2. Ναι. Δύσκολα, να πάνε με την άλλη τα το μεσημέρι. Δεν νομίζω. Τελειώνει αυτοκινητάκι, πάμε. Σιτάρτ. Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Δύσκολο μου φαντάζομαι φαίνεται. Φαντάζομαι θα υπάρξουν. Δύσκολο μου φαίνεται. Θα είναι παλικάρια αν το κάνουν αυτό, στέλνει. Κανονικά παλικάρια. Εδώ οι άλλοι πρέπει να το κάνουν και του είναι δύσκολο. Σκέψει τώρα απλά να πα να δει τον ΠΑΟΚ 2 φορές. Τώρα αγάπη κάθε χρόνο από την Πολύθνη ανεβαίνανε. Ναι, εντάξει, άλλο αυτό να πα τώρα για ένα και άλλο τώρα να τρέχει για 2 φιλικά. Και με την άλλη τα βόμβα τώρα. Αν η απόσταση είναι μία ώρα, δεν θα πήγαινε εσύ. Προσωπικά, όχι. Όχι. Όχι, θα πήγαινα μόνο στο δεύτερο. Θα πήγαινα με την ησυχία μου στο γήπεδο τη Φορτούνα Σιτάρ, μια νορμάλ ομάδα, θα καθόμουν και όλα καλά. Με 45 βαθμού. Άρα μειώνει την άλλη τα βόμβα τώρα. Αφού θεωρητικά το δυνατό είναι με τη Φορτούνα Σιτάρ. Είναι. Αυτή είναι η λογική. Μάλιστα. Εσύ θα πήγαινε και στα 2. Ναι. Σοβαρά τώρα. Ναι. Με 40 βαθμούς. Θα τρέχεις να πας και στα 2. Σου είπα, είναι η απόσταση μία ώρα δρόμος. Δεν το έκανα, όχι. Εγώ πήγαινα στο δεύτερο. Τίμια το λέω. Είσαι. Λίγη. Καλομαθημένη. Σιγά, αριστερία. Όχι, τίμια το λέω, θα πήγαινα στο δεύτερο. Αυτό. 10 ευρώ το εισιτήριο και 7 για τα παιδιά. 7 για τα παιδιά, άρεσε. Άστο να περάσει. Φραγκοφωνιάδες. Ολλανδοί. Όχι Ολλανδοί. Ναι, Ολλανδοί. Έχουμε έξοδα, αγάπη. Και από εμάς που θα τα βγάλουμε. Να μείνουμε στην κατηγορία. Κάθε χρόνο. Εντάξει. Θα δούμε αν θα πάει κόσμος και στα 2 φιλικά. Νομίζω ότι διαφορετική θα είναι, αλλά τέλος πάντων. Δύσκολα. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Θυμίζουμε αύριο στις 4 με Alta Vons 8 με τη Φορτούνα Σιτάρτ. Φυσικά και σήμερα μέσα στη διάρκεια της ημέρας και αύριο και την Κυριακή ο Σταύρος και η Ελένη θα σας μεταφέρουν ό,τι συμβαίνει στην Ολλανδία.
Η ομάδα επιστρέφει από το host την Κυριακή το μεσημέρι. Και συνέχεια βίντεο συνεντεύξεις παραλυπόμενα από την Ολλανδία. Ακούσαμε νωρίτερα τη συνέντευξη του Άντερσον Εσίτη, υπάρχει στο ΠΑΟ 24. Και του Ίγκασον. Υπάρχει επίσης και του Ίγκασον στο ΠΑΟ 24, συνέντευξη που έδωσε αποκλειστικά στον Σταύρο Κόλκα και μιλάει για την φετινή του παρουσία και πώς θα ανταγωνιστεί Βαρέλα και Κρέσπο μεταξύ άλλων. Πολύ ωραία συνέντευξη του Ισλανδού κεντρικού αμυντικού. Υπάρχουν και πληροφορίες, όπως σας είπα, να ενημερωθείτε για να είστε έτοιμοι τη Δευτέρα το πρωί που θα ανοίξει το σύστημα για τα 1000 εισιτήρια διαρκείας σε άνεργους φίλους του ΠΑΟΚ. Πρωτοβουλία και φέτος του Γιώργου Σαββίδη. Να είστε έτοιμοι να κάνετε την αίτηση μέχρι Τρίτη, 7 η ώρα το απόγευμα θα είναι ανοιχτή η διαδικασία, για να είστε ένας από τους 1000 τυχερούς που θα ενημερωθείτε μέσω email και SMS για να πάρετε εισιτήριο διαρκείας στη θύρα 7 για να δείτε δωρεάν όλα τα παιχνίδια τα φετινά του ΠΑΟΚ στο Champions League. Ελπίζουμε μόνο εκεί και όχι στο Europa League, στο πρωτάθλημα φυσικά και στο κύπελο και στα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Μείνε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτίδης μέχρι τις 3. Στη συνέχεια ο Γιώργος Ζαγόρας. Ό,τι προκύψει από Ολλανδία θα στο μεταφέρει και ο Σταύρος και η Ελένη. Θα το μάθετε πρώτοι στο Λίμπερο και φυσικά μείνετε συντονισμένοι στο ΠΑΟΚ 24 για θέματα και από την προετοιμασία και γενικότερα στο μεταγραφικό κομμάτι και οτιδήποτε προκύψει γύρω από το ασπρόμαυρο ρεπορτάζ σε όλα τα αθλήματα. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί, ελπίζουμε και με τον Σταύρο να μας πει πώς πέρασε, να τον έχουμε κοντά μας στο στούντιο. Τη Δευτέρα, λίγα λεπτάκια μετά τις 12, να έχετε ένα καλό μεσημέρι και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.